Αργεντινίων αλλά και τον Μπαρτολίν με τον Αργεντινό Στόπερ να ταλαιπωρεί, θα απενοχλήσει του προσαγωγού, να προτιμήσει και να προφυλαχθεί εκτός τα μεταγραφικά αποκτήματα. Λεωζίνιο Μοντέιρο θα αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχή μετά το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μπας Γιάννα, αλλά και ο Βασίλης Καραγκούνης που δεν έχει βγει ακόμη το δελτίο, το έκανε μόνο στο προθέρμανση νωρίτερα από την 20 που ανακοίνωσε ο Παπαδόπουλος εχθές μετά το τέλος προπόνησης. Απέτυχε του Γιαννίκοβιτ και Καραγκούνη για το λόγο ότι πήρε τρεις θερματοφύλακες στον πρώτο, για το λόγο ότι δεν βγήκε το δελτίο του δεύτερου. Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παρατσελεπίδη. Το μάτι σιγά σιγά έχει ξεκινήσει και εδώ μια δυσάρεστη έκπληξη. Βλέπετε ένα τράβηγμα στον προσαγωγό πιθανότατα για τον Άρη Σοϊλέδη. Αυτό διακρίνω από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά και ζητάει απευθείας αλλαγή πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ νομίζω θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Όταν πήγε να κάνει αυτή την προβολή για να διώξει την μπάλα, άνοιξε υπερβολικά το πόδι του, τον τράβηξε ο προσαγωγός του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι το πρόβλημα και θα χρειαστεί να αντικατασταθεί. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα πηγαίναμε στον Πάνο Μάλαμα για να μας δώσει το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Τώρα θα έχει και τον λόγο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και ποιος θα αντικαταστήσει τον Άρη Σοϊλέδη. Πάνο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από τον Πάντο τη ΣΑΕΚ, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει τον Άρη Σοϊλέδη θα είναι ο Ροντρίγκο Γκάλο. Θα δούμε αν θα παίξει ο Γκάλο αριστερά και ο Μακάκης δεξιά, αν θα χρειαστεί να αλλάξουν πλευρές. Πάντως, σίγουρα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη με το καλημέρα του αγώνα για τον Γκουστάβο Πογιέ, το οποίο κατά τα άλλα έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του το maximum τη συγκέντρωση. Δεν θεωρεί τυπική διαδικασία την σημερινή ρεβάνς και ας έχει προβεί σε rotation, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θυμίζω ότι δεν υπολογίζει τον Μπαρμπόζα, ο οποίος έχει υποστεί κάκο σε εσωπλαγίου συνδέσμου δευτέρου βαθμού και θα μείνει για περίπου ένα μήνα εκτός δράσης και έχει αφήσει εκτός αποστολής τον Άρθρο και τον Τζανετόπουλο, ο οποίος θυμίζω, όπως αναφέραμε και στο pre-game, ότι ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ένωση έως το 2020. Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση ολίγων λεπτών. Την ακούσατε και στο pre-game από τον Πάνο Μάλαμα για την ανανέωση του συμβολέου του Άνταμ Τζανετόπουλου με την ΑΕΚ μέχρι το 2020. Περιμένοντας να δούμε αν θα αντικατασταθεί ο Άρης Σοϊλέδης από τον Γκάλο, που αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, το λέω γιατί κάνει κάποιες δοκιμές ο Άρης Σοϊλέδης, μήπως μπορέσει και να συνεχίσει, αλλά δεν το βλέπω. Ο Γκάλο ήδη έβγαλε τη φόρμα του, άρα είναι έτοιμος να μπει. Ο Ηράκλης έχει κατοχή μπάλας στο μεσαία γραμμή με τον Πορτουλίδη. Ο Ηράκλης, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι, να βρει ένα γκολ που θα του φτιάξει την ψυχολογία και της ομάδας και της κερκίδας, για να αρχίσει σιγά σιγά να πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί ανατροπή. Με την απομάκρυνση η μπάλα θα επιστρέψει στον Μαρόχα, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα, βγήκε και μπλόκαρε. Στο μεταξύ, ο Πλατέλας παίζει δεξιά και ο Μπουρανότη αριστερά. Το λέω αυτό γιατί στο γράφημα σας το έχουμε δείξει αλλιώς. Αυτό είναι το φυσιολογικό πάντως. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Ενώ τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Ροντρίγκο Γκάλο. Και είναι ένα ερώτημα για να δούμε. Α, τον βλέπουμε και πηγαίνει κατευθείαν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα ο Γκάλο θα παίξει αριστερά και ο Μπακάκης θα παραμείνει στο δεξί άκρο της άμυνας μετά από αυτήν την αναγκαστική αλλαγή. Τα πρώτα δευτερόλεπτα λόγω του τραυματισμού. Πιθανότατα ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς για τον Άρη Σοϊλέδη. Ο Τζιμπούρδο δοκίμασε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Έκλειψαν οι παίκτες του Ηρακλή και με τον Καρασαλίδη και τώρα τον άλλο στόπερ, τον Σγιαμπάρη. Ωραία αλλαγή, η μπάλα έφτασε στον Πορτουλίδη. Ο Βέλιος μπαίνει στη φάση, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Επιμένει ο Βέλιος, έκανε την προβολή, κέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή. Το σουτ βρήκε πάνω σε παίκτη του Ηρακλή, πάνω στον Κυριακίδη νομίζω. Και έτσι πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η πρώτη επιθετική προσπάθεια του Ηρακλή. Τώρα πέρασε η μπάλα από τον Μπουκουβάλα. Στη συνέχεια ήρθε καθαρά, έκλεψε την μπάλα, λέει ο κύριος Θάνος ο Ιντζόγλου. Πορτουλίδης πίσω για τον Μπουκουβάλα. Ο μπάλας κινείται ανάμεσα σε τρεις παίκτες της ΑΕΚ, δεν βρήκε ελεύθερο παίκτη. Γύρισε προς τα πίσω στον Σγιαμπάρη και τώρα στον Καρασαλίδη. Και από εκεί στον Χουάντερσον, που έκανε ένα κακό παιχνίδι στο ΆΚΑ στο πρώτο μάτι του Κυπέλλου. Έχασε τη θέση του στο μάτι προαθλήματος με την Ξάνθη από τον Περνής, αλλά σήμερα επιστρέφει κάτω τα goal post. Να το βολέ του Μπαρόχα εκεί όμως που είναι μόνο παίχτες του Ηρακλή και συγκεκριμένα ο Καρασαλίδης. Σαλίδης που σχεδόν αναγκαστικά επιστρέψει σήμερα για να παίξει στόπερ δίπλα στον Σγιαμπάρη, αφού λείπουν
και ο Μπαρτολίνη και ο Αστάμου, οι οποίοι συνήθως είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πέρασε ο Σαραμαντάς. Κόπηκαν στη συνέχεια όμως οι παίχτες του Ηρακλή και συγκεκριμένα ο Κυριακίδης. Ο Μπακάκης θα σηκώσει για να γίνει ωραία η συνεργασία εκεί ανάμεσα στον Πλατέλα και τον Σιμόες. Τελικά η ΑΕΚ κέρδισε το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μπακάκης. Ο Μάνταλος στο Τακουνάκι. Η συνεργασία με τον Πλατέλα, η ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Μάνταλο για τον Γκάλο. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα παρά την πίεση των παικτών του Ηρακλή. Μπακάκης σήκωσε την μπάλα για τον Πλατέλα, ο οποίος την έχασε από την παρέμβαση, την καθαρή παρέμβαση του Σαραμαντά. Ο Ηρακλής δοκιμάζει να βγει μπροστά με τον Μπέλιο. Αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα έφτασε στον Ντζόγλου. Ο Ντζόγλου πολύ ωραία πάσα με το εξωτερικό για τον Μπέλιο, ο οποίος έπαιξε με την μία για τον Μπουλούτ. Κακή σέντρα από τον Μπουλούτ. Εδώ είναι ο προπονητής του Ηρακλή, ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος. Εδώ είναι ο Μπουλούτ. Έχει την δυνατότητα να παίζει και ως εξτρέμ, αλλά και ως δεύτερος επιθετικός. Λέω γιατί αν χρειαστεί να αλλάξει την διάταξή του ο κ. Παπαδόπουλος στο 4-4-2, μπορεί πολύ εύκολα να το κάνει, βάζοντας τον Τσιλιανίδη στα άκρα και περνώντας τον Μπουλούτ ως δεύτερο επιθετικό. Κατέβασε πολύ ωραία με το στήθος και πάσαρε Τζιμπούρ για τον Πλατέλα. Ανάμεσα από δύο παίχτες του Ηρακλή δεν μπόρεσε να περάσει ο Πλατέλας, δεν ήταν και εύκολο. Ο Μπουλούτ δεν μπόρεσε να συνεργαστεί. Ο Πλατέλας κέρδισε μπάλα και στη συνέχεια κέρδισε και το πλάγιο από την παρέμβαση του Σαραμαντά. Θάνος θα φωνάξει τον Πλατέλα να του πει να μην γκρινιάζει και να μην διαμαρτύρεται. Ο Πλατέλας ο οποίος ζήτησε φάουλ. Μάλιστα χαρακτηριστικά του έκανε νόημα ότι τρεις φορές μου έχει γίνει φάουλ. Όπως είδατε χαρακτηριστικά να λέει ο Πλατέλας τον βοηθό. Η εκτέλεση του λαγίου από τον Μπακάκη. Έκοψε ο Βέλιος. Απελευθέρωσαν ωραία από την άμυνα οι παίχτες του Ηρακλή. Φάουλ σε βάρος του Ηρακλή. Ο Σάνος ήταν πολύ κοντά στην φάση και τόσο φάουλ υπέρ του Μπονανότε. Είδατε να διαμαρτύρεται ο Πορτουλίδης. Αυτό το κράτημα από τον Κυριακίδη πάνω στον Μπονανότε τιμώρησε ο κύριος Θάνος και έδωσε το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Άντερσον προσπαθεί να στήσει το ανθρώπινο τείχος. Δύο παίχτες του Ηρακλή θα τους πω ο τείχος. Πέτρος ο Μάνταλος αναλαμβάνει την εκτέλεση. Απευθείας το πάει. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και δίπλα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο. Ευνηδίασε ακόμα και τον Χουάντερσον. Βλέπετε εδώ ξανά. Η μπάλα περνάει δίπλα από το συμβολή των δοκών. Βάλε πολύ δύναμη και πολλά φάλτσα στην εκτέλεσή του ο Πέτρος Μάνταλος. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Αλλά αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Είναι στο 9 από αυτήν την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Πάνω Μάνταλο είναι πιθανό να επιχειρήσει τέτοιου είδους εκτελέσεις, ειδικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, γιατί από ό,τι μου λες ο άνεμος είναι ευνοϊκός για αυτήν. Ναι, πράγματι, ο άνεμος για την ώρα είναι ευνοϊκός για την Ένωση. Να συμπληρώσω πάντως για τον Άρη Σοηλέδη κάτι ακόμη. Ο Άλκης Καλακμάνης, ο γιατρός της Ένωσης, αμέσως έπεσε πάνω του στον πάγκο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι μάλλον στο δεξί δικέφαλο. Για την ώρα έχει φορέσει ένα ειδικό κολάν και θα περιμένουμε να μάθουμε στο ημίχρονο τι ακριβώς, ποια είναι η εκτίμηση του ιατρικού τιμή της Ένωσης. Μάλιστα. Παρακλής έχει κατοχή. Ο Βάλλας δοκίμασε να περάσει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Συνέχεια ο Γιαμπάρης επιχείρησε μια βαθιά παλιά. Τώρα δοκίμασε να κατεβάσει ο Βέλιος και να τροφοδοτήσει τον Μπουλούτ. Είναι πολύ ωραία η πάσα του Βέλιου. Ο Μπουλούτ κάνει το σουτ. Μαλακοντράρει πάνω στο κορμί του Μπακάκη.
Άλλο ένα σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες του Ηρακλή έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως και οι Σαρκές του Πετρεδιού, και κοντράρι. Το πρώτο είχε κοντράρι σε σώμα συμπαίκτη, τώρα στο κορμί του Μπακάκη. Από την πολύ ωραία πάσα του Βέλιου για τον Μπουλούτ. Ηρακλής με τον Πορτουλίδη. Προσπαθεί να επιτεθεί ξανά. Ο Μπουκουβάλας, ο Πορτουλίδης, ο Καρασαλίδης. Την άλλη πλευρά, ο Σαραμαντά. Το έκανε το λάθος, έκλεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Πλατέλα. Περίμενε ο Τζιμπούρ, δεν ήταν offside. Πήρε την μπάλα ο Τζιμπούρ, εξαπολύει το σουτ. Η μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ζητάει κόρνερ ο Αλγερινός επιθετικός της ΑΕΚ. Δεν συμφωνεί μαζί του ο βοηθός. Έχει δείξει out. Εδώ έγινε εύκολο λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ βλέπουμε το τελείωμα της φάσης με το διαγώνιο σουτ του Ράφικ Τζιμπούρ. Όντως δεν πρέπει να έχει βρει η μπάλα στο πόδι του παίκτη του Ηρακλή. Μάλλον έχει δίκιο ο βοηθός που έδωσε out. Και επίσης είχε δίκιο που άφησε να εξελιχθεί η φάση αφού ο Τζιμπούρ ήταν καλυπτόμενος όταν του πέρασε την μπάλα ο Πλατέλας. Εκτελέστηκε για τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Σαραμαντάς δοκίμασε να περάσει την μπάλα μπροστά του. Τα κουνάκια ήταν καλό για τον Βέλιο. Ο Βέλιος δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά όπως θα ήθελε. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να βγει γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Από την λάθος πάσα του Τζιμπούρ αυτό δεν έγινε εφικτό. Σιανίδης ήταν αυτός που έκλεψε. Στη συνέχεια έχουμε σφύριγμα από τον Θάνο. Διακόπτει το μάτς γιατί είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο των τερματοφύλακας του Ηρακλή. Ο Χουάντερσον, ο οποίος φανέστατα έχει κάποια ενόχληση, δείχνει να πονάει αρκετά, έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Πεσμένος, είναι τον οπίστιο Μυριαίο, αν καταλαβαίνω καλά. Για πάμε στον Παρατσελεπίδη. Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος τα έλεγε με τους συνεργάτες τόσο να αφορά τον τραυματισμό του Χουάντερσον και το πώς ακριβώς έγινε. Άλλοι λένε ότι πιάνει τον αστραγαλό του, άλλοι τον οπίστιο Μυριαίο, όπως παρατήρησες και εσύ. Μιχάλη Τσόχο, πάντως για καλό και κακό, ο Περνής ήδη ξεντύνεται για να κάνει προθέρμανση. Και θα χρειαστεί αλλαγή, είναι ξεκάθαρο το σήμα που έκανε το ιατρικό team του Ηρακλή στον προπονητή. Να προχωρήσει στη δική του αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι στο 13 με τον Περνής αντί του Χουάντερσον. Μάλιστα. Εδώ ο σκηνοθέτης μας έπιασε και αυτό το πλάνο από την εκτέλεση του βολέ. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Χουάντερσον, τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, και πιθανότατα είναι ψηλά το πρόβλημα στον οπίστιο Μυριαίο. Και εδώ, μάλλον ένας μυϊκός τραυματισμός, όπως και στα πρώτα δευτερόλεπτα για τον Άρη Σοηλέδη. Εδώ είναι ο Περνής, ο οποίος βγάζει το σορτσάκι του για να περάσει στο παιχνίδι. Θα υπάρξει και αναγκαστική αλλαγή για τον Ηρακλή, όπως υπήρξε στην αρχή του παιχνιδιού για την Ένωση. Μάλιστα, χρειάζεται να βγει με φορεί ο Χουάντερσον, μπαίνει το αβαξίδιο για να τον μεταφέρει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για πάμε και στον Πάνο Μαλαμά, ο οποίος επίσης κάτι έχει να μας πει. Από την δική του πλευρά, ο Γκουστάβο Μπογιώτη δεν έχασε χρόνο και κάλεσε αμέσως κοντά του Σιμόες και Σοκουλίν προκειμένου να τους δώσει οδηγίες. Αν κατάλαβα καλά από τα συμφραζόμενα, αυτό που τους είπε ότι θέλει να παίζουν μεταξύ τους λίγο πιο κοντά. Έχει παρατηρήσει στην αφετηρία του ματς κάπως μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους και τους ζήτησε να τις μικρύνουν ώστε να βγουν καλύτερες συνεργασίες και σε ανασταλτικό αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ και τον Πάνο Μάλαμα. Ο Περνής λοιπόν είναι έτοιμος να περάσει. Δυστυχώς το πρόβλημα όπως και για τον Άρη Σοηλέδη, έτσι για τον Χουάντερσον, είναι σοβαρό και δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν στο μάτς. Ο Περνής που έχει παίξει βασικός το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος κοντά στην Ξάνθη στα Πηγάδια. Άρα δεν έρχεται από απραξία πολλών ημερών, ίσα ίσα. Και οι παίκτες της ΑΕΚ, τηρώντας το fair play, επέστρεψαν την μπάλα στον Περνής. Ο Χουάντερσον πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, όπως με ενημερώνει ο Παρατσελεπίδης. Και ο Ηρακλής δοκιμάζει ξανά να βγει μπροστά. Ο Βέλιος επιχείρησε να πάρει την κεφαλιά. Δεν τα κατάφερε σε πρώτο χρόνο. Από τη μονομαχία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εν τέλει νικητής βγαίνει ο Βέλιος, ο οποίος κέρδισε φάουλ. Εδώ είναι ο striker του Ηρακλή με την εξαιρετική σεζόν.
Η εκτέλεση γρήγορη, βιαστική, η μπάλα κυλούσε, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Φάνος. Εδώ είδαμε σε replay ξανά το φάουλ που έκανε ο Μάνταλος στον Βέλιο. Και ο κύριος Φάνος ζητάει να εκτελεστεί ξανά η παράβαση χωρίς να κυλάει μπάλα από τους παίκτες του Ηρακλή. Τον Καρασαλίδη να δίνει για τον Ζιαμπάρη. Βαθιά παλιά του τελευταίου. Στόχο τον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης έχει να αντιμετωπίσει το μαρκάρισμα του Γκάλο. Η σέντρα του Κυριακίδη είναι κόρνερ. Έχει βρει η μπάλα στο πόδι του Γκάλο. Ένα είναι ο Μαρόχα. Έχει μείνει και αυτός για αρκετό διάστημα τους αγωνιστικής δράσης από το παιχνίδι με τον Μαριόνιο. Έχει να αγωνιστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ σχεδόν 2 μήνες, κάτι λιγότερο. Κόρνερ για τον Ηρακλή, εκτελέστηκε, σηκώνεται αμαρκάριστος ο Καρασαλίδης για να πάρει την κεφαλιά. Δεν έβαλε σωστά το κορμί του όμως. Το μεταξύ έχασε την μπάλα ο Μαρόχα μέσα στα χέρια. Ο Θάνος λέει παίζεται. Ο Κυριακίδης βγάζει προς τα έξω. Ο Τσιλιανίδης κάνει το γύρισμα. Η κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κολοβέτσιο. Η μπάλα ξανά στον Τσιλιανίδη, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω. Ο Ιντζόγλου. Λάθος πάσα για τον Μπουκουβάλα. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για τον Ηρακλή πρώτα από την εκτέλεση του κόρνερ. Εδώ ο Μπαρόχα όντως παίρνοντας το χόρτο χάνει την μπάλα. Χωρίς να κάνει κάποιος παίχτης του Ηρακλή κάτι, την διεκδίκησαν καθαρά στον αέρα. Και γι' αυτό ο Θάνος είπε παίζεται. Αλλά στη συνέχεια η πάσα του Τσιλιανίδη δεν πέρασε. Και έτσι δεν κινδύνευσε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει φάουλ το οποίο έκανε ο Πορτουλίδης. Η γρήγορη εκτέλεση για να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Πλατέλας. Απομάκρυνε με το κεφάλι ο Καρασαλίδης. Επιμένουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Πλατέλα. Το δοκίμασε να παίξει το 1-2, δεν τα κατάφερε. Συνέχεια να τροφοδοτήσει τον Μπακάκι στα άκρα. Βγαίνει δυνατά πάνω στην μπάλα εκτός από τον Μπακάκι και ο Σαραμαντάς. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, λέει ο βοηθός. Ο Μπακάκης γκρίνιαζε για φάουλ. Ο Σαραμαντάς για πλάγιο υπέρ του Ηρακλή. Ο βοηθός αποφάσισε να δώσει πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από το δόντι του Μπακάκη. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν κατά το πιστικό του Ηρακλή, νομίζω. Ο Μπακάκης θα εκτελέσει το πλάγιο. Αλλά έφτασε πίσω στον Σιμόες που άλλαξε παιχνίδι για τον Γκάλο. Τον Γκάλο για τον Τζιμπούρ. Ξανά ο ακραίος οπισθοφύλακας της ΑΕΚ, ο Γκάλο, ο οποίος παίζει με ένα από το πόδι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για όσους τυχόν δεν είναι το μάτς από την αρχή, παίζει αναγκαστικά εκεί λόγω του τραυματισμού του Σοηλέ στο πρώτο λεπτό. Γκάλο, ο Σιμόες. Κάθεται για τον Τζιμπούρ, δεν πέρασε. Έκλεψαν οι παίκτες του Ηρακλή και με τον Τσιλιανίδη δοκιμάζουν να βγουν μπροστά. Μάζεψε ωραία την μπάλα ο Τσιλιανίδης και άπλωσε το παιχνίδι. Έρχεται να καλύψει ο Πλατέλας. Πολύ ωραία προβολή από τον Πλατέλα που έκλεψε την μπάλα και την γύρισε πίσω στον Λαμπρόπουλο. Το γέμισμα του τελευταίου. Μπάλα έφτασε στον Σαραμαντά, ο οποίος κατέβασε για τον Καρασαλίδη. Μπαλιά του για τον Τσιλιανίδη δεν πέρασε. Στην συνέχεια ο διαιτητής έδωσε το φάουλ υπέρ του Μπορανότε. Γκρινιάζει ο Πορτουλίδης, αλλά δεν έχει χρεωθεί αυτό το φάουλ. Έχει χρεωθεί ο Μπουκουβάλας. Εδώ θα δούμε την προβολή του Μπουκουβάλα που βρήκε χαμηλά τον Μπορανότε. Μπαλά πέρασε από όλους. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Με τον Σαραμαντά. Καρασαλίδης. Μια μισή στόχο τον Βέλιο δεν πέρασε, αλλά έφτασε στον Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ δοκίμασε να συνεργαστεί με τον Τσιλιανίδη και άφησε για τον Σαραμαντά που ανέβηκε. Ο Σαραμαντάς κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Μαρόχα δεν έχει πρόβλημα. Βγαίνει και μπλοκάρει πρώτου Κυριακίδη που είχε πατήσει στην μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Περιμένοντας αυτή την σέντρα από την απέναντι πλευρά από τον Σαραμαντά. Το βολέ του Μπαρόχα με στόχο τον Τζιμπούρ.
έδιωξε σε πρώτο χρόνο Γιαμπάρης. Μπακάκης. Πάσα του δεν πέρασε από τον Σαραμαντά. Ποιος σε ξαναβρεί τον Μπουλούτ. Όχι όμως επιτυχημένα. Πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Μπακάκης για τον Τζιμπούρου με το κεφάλι πήρε ωραία την μπάλα και την άφησε για τον Μάνταλο. Ωραία τρίπλα του Μάνταλο που σήκωσε την μπάλα για να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο τον Πορτουλίδη και πάσα για τον Γκάλο. Ο Γκάλο έχει λίγο χώρο, θα κάνει την σέντρα, έδιωξε ο Γιαμπάρης με το κεφάλι. Κατεβάζει τώρα ο Μπουλούτ. Δεν βρήκε χώρο, τον έκλεισε καλά ο Πλατέλας αλλά πολύ έξυπνα έπαιξε με τα κουνάκια για τον Σαραμαντά. Ποιος θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Βέλιο. Καρασαλίδης. Και δεν πιέζει ψηλά, δεν πρεσάρει. Δίνει σχεδόν, θα έλεγε κανείς, την μπάλα στα πόδια του Ηρακλή. Ξέροντας ότι αυτός καίγεται να κάνει παιχνίδι. Από την κόντρα ο Τσιγιαννίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα κατάφερε, βγαίνει ο Μπαρόχα. Μάζεψε την μπάλα πρώτο του Τσιγιαννίδη. Εδώ αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ. Ο παίκτης του Ηρακλή εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία. Εδώ θα δείτε. Τον αμυντικό της ΑΕΚ μετά το διώξιμο από τον Γκάλο. Μπήκε σφίνα ανάμεσα σε Κολοβέτσιο και Λαμπρόπουλο. Άνοιξε το κοντρόλ προκειμένου να περάσει ανάμεσά τους. Τα κατάφερε. Ο Βαρόχα όμως επίσης κατάλαβε τι θα συμβεί. Βγήκε, μάζεψε την μπάλα καθαρά. Χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Μακάκι στην εκτέλεση του πλαγίου. Διώξε ο Πορτουλίδης. Κατέβασε ο Τσιγιαννίδης, ο οποίος θέλησε να γυρίσει προς τα πίσω από την κόντρα. Πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Κολοβέτσιος δεν έφτασε μπάλα στον Πλατέλα. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Εντζόγλου που παραχώρησε το πλάγιο εξακολουθεί να πιέζει. Ο Λοβέτσιος σήκωσε για τον Γκάλο. Ο Γκάλο κατέβασε πολύ ωραία για τον Σιμόες. Ο Σιμόες έπαιξε με τον Μπορανότε. Δεν βρήκε διάδρομο ο Μπορανότε. Ξαναγύρισε την μπάλα στον Σιμόες. Δεν εκβιάζει τις επιθέσεις της ΑΕΚ. Προσπαθεί να παίζει με ασφάλεια. Να κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς λάθη. Και να ψάχνει με υπομονή να βρεθεί απέναντι από τον Πέρνης πια και όχι από τον Φάντερσον που έχει αντικατασταθεί. Ο Μάνταλος δοκίμασε να παίξει με την μία, δεν τα κατάφερε. Έκλεψαν οι παίκτες του Ηρακλή και τώρα είναι αυτοί που προσπαθούν να βρουν μπροστά με τον Βέλιο. Ο Βέλιος κρατάει την μπάλα. Πάει μόνο στην προσπάθεια. Ο Βέλιος συνεχίζει, κάνει τον πλασέμον, μπλοκάρει ο Μπαρόχα. Αυτή είναι η πιο καθαρή ευκαιρία στο μάτς για τον Ηρακλή. Και ενώ έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, ακριβώς με την συμπλήρωση 23 λεπτών, εδώ ο Βέλιος μας έδειξε ψήγματα του ταλέντου του αλλά και της ταχύτητάς του. Παρά το ύψος του, είδατε πως άνοιξε την επιτάχυνσή του με τον μεγάλο διασχετισμό που έχει. Απέφυγε τον Λαμπρόπουλο. Αναγκάστηκε βέβαια να πάει αρκετά πλάγια για να τελειώσει την φάση. Το γύρισμά του ήταν αδύναμο και έτσι ο Μπαρόχα δεν είχε πρόβλημα και μπλόκαρε. Την απέναντι πλευρά η πάσα η κάθε ήταν καλή για τον Τζιμπούρο, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ όμως. Αυτό ενδεχομένως να απογοήτευσε τον Γουστάβο Βογιέρ, τον οποίο βλέπετε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το σφύριγμα με τα δύο δάχτυλα να δίνει οδηγίες στους παίκτες ΣΑΕΚ να επιστρέψουν, να κλείσουν χώρους. Για πάμε λίγο στον Πάνο Μάλαμα. Όπου ο Γουστάβο Πογέτ ζητάει επιτακτικά από τον Ράφικ Ντεμπούρ είναι είτε στα γεμίσματα από τον Μπαρόχο είτε στα γεμίσματα από τους κεντρικούς αμυντικούς να παίρνει όλο το βάθος ώστε σε περίπτωση που η ομάδα του δεν μπορεί να μεταφέρει την μπάλα σωστά στο επιθετικό τρίτο μέσα ο passing game τουλάχιστον να κερδίζει έτσι χώρο από τα γεμίσματα προς τον Ντεμπούρ. Απολύτως κατανοητό. Έκλεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πλατέλας έκανε την προσποίηση και κέρδισε το φάουλ από το μαρκάρισμα του Ιτζόγλου. Που πηγαίνει για να του ζητήσει και συγγνώμη. Άθελά του τον βρήκε χαμηλά τον Πλατέλα. Έφαγε την τρίπλα ο Εντζόγλου και στη συνέχεια κάνοντας τάκλινγκ τον βρήκε χαμηλά. Εδώ θα το δείτε. Μπακάκι στην εκτέλεση.
Από την απέναντι πλευρά βρίσκεται τον Γκάλο, ο οποίος με τη μία κατέβασε για τον Σιμόες. Έπαιξε κάθετα ο Σιμόες για τον Μπονανότε, ο οποίος φεύγει ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλή και προσπαθεί με το εξωτερικό να βγάλει μια πάσα για τον Πλατέλα που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Δεν πέρασε η πάσα του Μπονανότε. Ήταν πάντως καλή ενέργεια από τον βραχύσωμο αργεντινό μέσο Τσάικ. Και ο Ηρακλής τώρα με τον Σαραμαντά προκειμάζει να βγει μπροστά για να δει αν υπάρχει πιθανότητα να εκμεταλλευτεί τους όποιους χώρους υπάρχουν. Καινούς χώρους υπάρχουν στην άμυνα Τσάικ. Αλλά έχουν επιστρέψει οι αμυντικοί Τσάικ, έκλεισαν καλά και έτσι αναγκάστηκε ο Βέλιος να γυρίσει πίσω για τον Πορτουλίδη. Ο Πορτουλίδης για τον Τσιλιανίδη και από εκεί στα άκρα για να βγει η σέντρα από τον Μπουκουβάλα. Όχι, θα γυρίσει για τον Τσιλιανίδη. Αυτός είναι που θα κάνει την σέντρα. Στο πίσω το Κάρι έχει κλείσει σωστά ως τρίτο στόπερο Μπακάκης και απομάκρυνε. Αλλά έκλεισαν και πάλι την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Πάσα για τον Μπουκουβάλα. Γεννή ο Γκάλο, ο Μπουκουβάλας περνάει την σέντρα του, καλή ήταν, έχει κάνει λάθος εκτίμηση ο Μαρόχα στη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός για την εστία της ΑΕΚ, ο Μπουλούτ. Εδώ είναι ο Μαρόχα, ο οποίος δεν εκτίμησε σωστά την σέντρα που έβγαλε ο Μπουκουβάλας, έχασε τη φάση στον αέρα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα, ούτε ο Βέλιος, ούτε ο Μπουλούτ, και έτσι πέρασε ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ξανακερδίζει κατοχή με τον Τσιλιανίδη, δεν μπόρεσε ο Κυριακίδης, έκλεψε ο Μπουνανότε, έμεινε και όρθιος παρά το μαρκάρισμα. Πάσαρε για τον Πλατέλα που με το κεφάλι ψάχνει τον Τζιμπούρ. Αυτός δεν μπόρεσε να κερδίσει τη μονομαχία των Ιντζόγλου και στη συνέχεια ο Καρασαλίδης είναι αυτός που απελευθέρωσε από την άμυνα του Ηρακλή για να ανεβάσει τον Μπουκουβάλα. Μπουκουβάλα για τον Πορτουλίδη. Με χώρο ο Πορτουλίδης. Τώρα κάλυψε ο Σιμόες. Στο μεταξύ όμως ο Πορτουλίδης είχε βγάλει την πάσα για τον Κυριακίδη. Σέντρα το τελευταίο σταμάτησε στο κεφάλι του Κολοβέτσιου. Ξανακέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ιτζόγλου. Η μπάλα γυρίζει πίσω και από τον Καρασαλίδη ξανά στον Ιτζόγλου. Τον Τζιαμπάρη και τον Καρασαλίδη. Τον άλλο στόπερ. Φάουλ. Κερδίζει ο Μονανότε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με την σέντρα του Μπουκουβάλα, την λάθος εκτίμηση του Μπαρόχα, αλλά δεν μπόρεσε φυσικά το πρώτο δοκάρι ο Βέλιος να μπει στη φάση, αλλά ούτε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που πήγε η μπάλα, ο Μπουλούτ, ο οποίος είχε δύο παίκτες ΑΕΚ μπροστά, τον Λαμπρόπουλο και τον Μπακάκη, δεν μπόρεσε να κάνει το άλμα όπως ήθελε και έτσι πέρασαν εκμετάλλευτη ευκαιρία. Και εδώ είναι το φάουλ που κέρδισε λίγο νωρίτερα ο Μπουρανότε. Φάουλ που εκτελέστηκε από τους παίκτες της ΑΕΚ. Προσποίηση από τον Μπουνανότε για να μπει στη φάση ο Ράφιν Τσιμπούρ. Τον κατάφερε ο Αλγερινός να την κρατήσει εντός γηπέδου. Εξαιρετικό τακουνάκι από τον Βέλιο για τον συμπαίκτη του τον Τσιλιανίδη, ο οποίος ανέβασε τον κρέο στο φύλακα τον Σαραμαντά, ο οποίος πήρε το φάουλ από τον Πλατέλα. Τον πάγκο του Ηρακλής γκρινιάζουν ότι πρέπει να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Πλατέλα για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Σαραμαντά, όπως με ενημερώνει ο Πάρτης Ερεπίδης. Ο διαιτητής, ο κύριος Στάνος, είχε δώσει το φάουλ, αλλά μέχρι εκεί. Χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον παίχτη της ΑΕΚ. Και εδώ θα ξαναδούμε το μαρκάρισμα του Πλατέλα που μαζεύει τα πόδια του Σαραμαντά. Το ένα πόδι πάει να κόψει την μπάλα, τον βλέπετε την κόβει, με το άλλο μαζεύει τα πόδια του Σαραμαντά. Σε κάποιο παιδί του Ηρακλή που το σφέλνει θέλει πρώτες βοήθειες. Πάρη. Δεν με άκουσε ο Πάρης Τελεπίδης, για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Για να τα πούμε σε πολύ λίγο. Με τον Πορτουλίδη. Ο Σαραμαντάς πάτησε και τον Πορτουλίδη. Ο Πορτουλίδης κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Πάει να πάρει την κεφαλιά ο Βέλιος. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο φόρ του Ηρακλή. Τώρα μας ακούει ο Πάρης Τελεπίδης. Φωνές όσον αφορά και προς τον τέταρτο από πλευράς του πάγκου του Ηρακλή, όσον αφορά την υπόδειξη του Θάνου να κρατήσει την κάρτα στο τσεπάκι του και να μην κυτρινίσει τον Πλατέλα για αυτό το μαρκάρισμα στο Σαραμαντά. Ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στα δεξιά μου από πλευράς του πάγκου του Ηρακλή προς τον τέταρτο, όπου θα έπρεπε να προτρέψει, όπως υποστηρίζουν, τον Θάνο να δείξει κάρτα στον Πλατέλα, καθώς ήταν μια φάση κέρια για να υπάρξει τιμωρία του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Και συνέχεια. Φάουλ που δόθηκε στο Βέλιο, λες και αυστηρό, υπό την έννοια ότι και οι δύο τραβιόντουσαν. Θα μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα και να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι ο βοηθός.
παίκτες του Ηρακλή που δοκίμασαν να βγουν μπροστά με την πάσα του Πορτολίδη, δεν τα κατάφεραν, όπως δεν είναι καλή και η πάσα για τον Τζιμπούρ. Έτσι, η μπάλα καταλήγει στον Περνής. Κατοχή είναι 59-41 για τον Ηρακλή, 60-40 έγινε μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού. Το λες και φυσιολογικό, αυτό είναι που έχει επιλέξει να κάνει η ΑΕΚ, να δώσει την μπάλα στον Ηρακλή και να τον περιμένει πίσω, ψάχνοντας να βρει κάποιο γκολ στην αντεπίθεση. Και με δεδομένο βέβαια φυσικά πάντα ότι έχει το υπέρ της 4-1 από το πρώτο παιχνίδι. Σαρμαντάς ωραία με το στήθος. Μπουλούτ. Ανοίγει το παιχνίδι ωραία στα άκρα για τον Μπουκουβάλα. Κυριακίδης. Δεν βγήκε η συνεργασία. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι αυτοί τώρα με τη σειρά τους δοκιμάζουν να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Τζιμπούρ την πάσα από τον Μάνταλο, ο οποίος κράτησε την μπάλα, απέφυγε το μαρκάδιμο του Πορτουλίδη. Πολύ ωραία, γύρισε προς τα πίσω, βρήκε τον Μπουανανότε. Η τρίπλα του Μπουανανότε, η πρώτη έπιασε, η δεύτερη όχι. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή και τώρα αυτοί είναι που προσπαθούν να βρουν τους καινούς χώρους και να βγουν γρήγορα μπροστά. Η πάσα δεν πέρασε, αλλά έρχεται ο Ιντζόγλου για να γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας και αφήνει για τον Μπουκουβάλα. Ο Μπουκουβάλας κλείνει προς τα μέσα. Ψάχνει την κάθετη πάσα για τον Βέλιο. Ο Βέλιος μέσα στην περιοχή κάνει το κοντρόλ. Αναγκάζεται να βγει έξω από αυτήν λόγω του καλού τρόπου με τον οποίο τον αντιμετώπισε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Λαυρόπουλος. Τον έβγαλε από την μεγάλη περιοχή. Τελικά ο Ηρακλής κερδίζει κόρνερ. Πάμε στον Μαρτσελεπίδη. Γρήγορα και μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ από το ιατρικό team του Ηρακλή. Ενημέρωση για τον Χουάντερσον και τον τραυματισμό του. Κάνει λόγο για τράβημα στο δικέφαλό του. Ο Βραζιλιάνος παραμένει στα αποδυτήρια. Ερωτηματικό πλέον το διάστημα της απουσίας του και σχεδόν βέβαιη η απουσία του από το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Μπας Γιάννινα εδώ στο Καρτατζόγλιο. Ναι, βέβαια, είναι την Κυριακή το μάτσο. Όπως Κυριακή παίζει και η ΑΕΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο του Τραϊανού Δέλα. Στο μεταξύ, όπως με ενημερώνουν από τον αγωνιστικό χώρο, ιδίως στην άλλη φύση άρχισε να ψυχαλίζει. Πορτουλίδη στην εκτέλεση του κόρνερ στο 32. Η μπάλα περνάει από όλους. Την υποδέχεται ο Μάνταλος με πολύ ωραίο τρόπο. Κατεβάζει την μπάλα. Έχει να το αντιμετωπίσει το μαρκάρισμα του Ιντζόγλου. Τον απέφυγε. Στη συνέχεια όμως έχασε την μπάλα με φάουλ, λέει ο κύριος Θάνος που ήταν κοντά στη φάση από τον Τσιλιανίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μπουανανότε, ο οποίος πήρε και το φάουλ. Στην αρχή πήγε να κλειστεί ο Μπουανανότε, γύρισε προς τα πίσω. Μετά με μια πολύ ωραία προσποίηση απέφυγε τον αντίπαλό του. Πήγε να βγει μπροστά και κέρδισε το φάουλ από το μαρκάρισμα του Μπουλούτ. Εδώ χαρακτηριστικό. Τον βρήκε από πίσω ο Μπουλούτ. Και εδώ νωρίτερα το φάουλ σωστά από τον Τσιλιανίδη πάνω στο Μάνταλο. Ο Τσιλιανίδης χρησιμοποίησε τα χέρια του προκειμένου να μην φύγει ο Μάνταλο στην αντεπίθεση. Δεν είχε κάτι σοβαρό ο Μπουανανότε, σηκώθηκε. Ο κύριος Θάνος γενικά δεν κάνει χρήση της κίτρινης κάρτας. Προσπαθεί να κρατήσει το μάτς χωρίς να βγάλει κίτρινες. Εδώ πολύ ωραία βγήκαν μπροστά οι παίκτες του Ηρακλή με τον Τζιλιανίδη να απαντάει για τον Μπουλούτ, ο οποίος πάτησε την μπάλα καθελά του. Βρέθηκε στο χόρτο. Η πάσα τώρα για τον Τζιμπούρ πέρασε. Ο Τζιμπούρ έκανε το κατέβασμα. Έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του, λέει ο κύριος Θάνος, και δεν είναι φάουλ γιατί δεν είχε σηκώσει το σημαίακι του βοηθός, δεν είχε υποδείξει offside, αλλά ο κύριος Θάνος που είχε καθαρό οπτικό πεδίο έδειξε φάουλ σε βάρος του Ράφι Τζιμπούρ ότι χρησιμοποίησε το χέρι του προκειμένου να κατεβάσει την μπάλα στο κοντρόλ. Εδώ είναι η πάσα του Μπακάκη για τον Αλγερινό επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος στην αρχή με τον Μυρό, δεν ξέρω αν συνέχεια αυτό δείχνει, με τον Μυρό έχει βρει την μπάλα και την έχει κατεβάσει. Δεν ξέρω αν μετά τον Μυρό η μπάλα ήρθε σε επαφή και με την άκρη του χεριού του. Δεν μπορούσα να το διακρίνω καλά. Πάντως το κοντρόλ το έχει κάνει με τον Μυρό και όχι με το χέρι. Έδιωξε ο Σιμόες. Κεφαλιά ανοίξε στον αέρα ο Ζιαμπάρης τον Τζιμπούρ, αλλά οι παίκτες κέρδισαν την μπάλα και τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Είναι πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια, το πλασέ και ο Περνής λέει όχι. Την πιο χαρακτηριστική ευκαιρία της ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο μάτς και μάλιστα με τον παίκτη που κάνει ντεμπούντο, τον Μπρούνο Σουκουλίνη, ο οποίος έκανε πολύ ωραία κούρσα, βρέθηκε απέναντι από τον Περνής, δοκίμασε να τον νικήσει, αλλά ο τερματοφύλακας του Ηρακλή του είπε όχι. Συνέχεια ο Μπρούνο Σουκουλίνη δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα που έκανε στην συνέχεια. Εδώ θα ξαναδούμε την φάση. Ο Ζουκουλίνη βγαίνει σε θέση τετατέτ.
Κάνει τον πλασέ. Ο Μνήσου λέει όχι και συνέχεια ο Ζουγκουλίνη κάνει το φάουλ πάνω στον Μπουκουμπάλα, για το οποίο χρεώθηκε και την κίτρινη κάρτα. Πολύ ωραία κίνηση, σαν box to box μέσος ο Αργεντινός, πάτησε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή η φάση το 35. Για πάμε στον Παρομαράμα. Ήταν πολύ έντονος ο τρόπος με τον οποίο ο Γκουστάβο Πογιέτη διαμαρτυρήθηκε προς τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Φωτιάδη, για την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε νωρίτερα ο Σουκουλίνη. Ο τέταρτος διαιτητής πλησιάσε ξανά προς τον πάγκο της Ένωσης. Εκεί, με την συμβολή του Βασίλη Δημητριάδη και των υπόλοιπων ανθρώπων που βρίσκονται στον πάγκο της Ένωσης, το περιστατικό έληξε. Ρακλής ξανά μπροστά. Το γύρισμα από τον Κυριακίδη δεν πέρασε. Στη συνέχεια απομάκρυνε ο Μπρούνο Σκουλίνη σε πλάγιο. Και όλο και περισσότερο αρχίζει να συμμετέχει στο μάτς και επιθετικά και αναστατικά. Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο που απολύτως φυσιολογικά, έχοντας κάνει μόλις δύο προπονήσεις στο Μεδίνα, την ΑΕΚ και τους συμπαίκτες του. Εδώ φάουλ από τον Πλατέλα. Πάλι ζητούν κίτρινη κάρτα οι άνθρωποι του Ηρακλή και στις κερκίδες για τον Πλατέλα, ο οποίος πάλι πάει και κάνει τάκλιν με απλωμένα τα πόδια. Το κάνει για δεύτερη φορά. Όπως νωρίτερα βρήκε κάρτα στον Σουκουλίνη, έτσι και εδώ θα μπορούσε να έχει βγει για τον Πλατέλα, υπό την έννοια ότι αυτό το έκανε για δεύτερη φορά. Φάουλ για τον Ηρακλή. Ετοιμάζεται να εκτελέσει όπως όλες τις στημένες μπάλες ο αρχηγός του, ο Πορτουλίδης. Εκτός του πέναλτι είχε γυρίσει ο Τζιμπούρα, απομάκρυνε. Κατέβασε ο Τσιλιανίδης. Πορτουλίδης. Πίεσε ψηλά ο Πλατέλας. Έκλειψε ο Μάνταλος με το κεφάλι για τον Τζιμπούρ. Ο Πορτουλίδης διόρθωσε. Και μάλιστα βγάζει και τον Ηρακλή μπροστά. Η πάσα του δεν πέρασε τελευταία στιγμή για τον Κυριακίδη. Ο Μπακάκης πήγε να την γυρίσει πίσω. Ο Λαμπρόπουλος με δυσκολία κατάφερε να απομακρύνει. Αλλά ο Ηρακλής επιμένει με τον Μπουκουβάλα. Ο Μπουκουβάλας για τον Μπουλούτ. Έχει αλλάξει πλευρές ο Μπουλούτ με τον Κυριακίδη. Η σέντρα του Μπουλούτ βγαίνει ο Μπαρόχα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα δώσει πολύ ύψος στην σέντρα του Μπουλούτ και μάζεψε. Ο Τζιμπούρ γύρισε πίσω για τον Μάνταλο και πήγε για τον Μπακάκη. Μένει ο Πλατέλας. Μπακάκης κλείνει προς τα μέσα. Με ρίσκο να χάσει την μπάλα. Κάτι που εν τέλει συνέβη. Έκλεψε ο Ηρακλής, ο οποίος με τον Ιντζόγλου προσπαθεί να βγει μπροστά. Με το εξωτερικό η πάσα του Ιντζόγλου για τον Βέλιο. Κάλυψε ωραία με το σώμα του ο Κολοβέτσιος στον Βέλιο και έδωσε την δυνατότητα στον Παρόχα να βγει και να μαζέψει με τα χέρια. Το μας πάει να βρει έναν ρυθμό. Λάθος πάσα για τον Μπορανότε. Έκλειψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Πορτουλίδης άψε για τον Μπουλούτ. Ανεβαίνει ο Μπουκουβάλας να του δώσει στήριγμα. Με αυτόν θα παίξει ο Μπουλούτ. Ο Μπουκουβάλας κάθετα ξανά για τον Μπουλούτ, ο οποίος κάνει το γύρισμα για τον Βέλιο. Τελευταία στιγμή βάζει την προβολή ο Κολοβέτσιος. Εδώ ήταν σωτήρια η επέμβαση του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ από την συνεργασία του Μπουλούτ, ο οποίος πέρασε την πάσα για τον Βέλιο. Πήγε να εκτελέσει στην κίνηση ο Βέλιος. Τελευταία στιγμή έβαλε την προβολή ο Κολοβέτσιος και σταμάτησε το τελείωμα του επιθετικού του Ηρακλή. Και η ΑΕΚ γρήγορα βγήκε μπροστά με τον Πλατέλα. Ο Πλατέλας αφήνει για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος ανεβάζει τον Μπακάκη. Οι δυο του συνεργάζονται. Ο Μπακάκης παίρνει ξανά την μπάλα. Κάνει το γύρισμα. Έδιωξε τους Γιαμπάρης. Δεν ήταν καλό το σουτ. Το επιχείρησε πάντως. Δεν το φοβήθηκε ο Ζουγκουλίνη. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με το γύρισμα του Μπουλούτ πάει να εκτελέσει στην κίνηση ο Βέλιος. Βάζει την προβολή ο Κολοβέτσιος και προλαβαίνει τον Έλληνα επιθετικό. Γκάλο για τον Λαμπρόπουλο. Μπακάκης. Περνάει την πάσα του, είναι μόνο παίχτης του Ηρακλή, συγκεκριμένα ο Καρασαλίδης, ο οποίος άφησε για τον Σαραμαντά. Ο Σαραμαντάς πέρασε κάθετα για τον Μπουλούτ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Κολοβέτσου. Μπακάκης, παίζουν δύο παίχτες του Ηρακλή, απομάκρυνε σε πλάγιο.
απέδωσε καρπούς η πίεση, το pressing ψηλά των παικτών του Ηρακλή. Με τον Ιντζόγλου προσπαθεί να χτίσει μια καινούργια επίθεση. Τα κουνάκια από τον Βέλιο, δεν έχει ακολουθήσει ο Μπουλούκ. Έχει αντιληφθεί τι ακριβώς επέλεξε να κάνει ο Βέλιο στην φάση. Και έτσι μπάλα έφτασε στον Παρόχα. Με μπει όπως βλέπετε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το πλάι είναι για την ΑΕΚ. Μπακάκης ψάχνοντας τον Πλατέλα και τον Τζιμπούρο. Ο Πλατέλας πέρασε ωραία για τον Ράφι Τζιμπούρο, ο οποίος κάνει το γύρισμα, η μπαλά βρίσκει στο πόδι του Ζιαμπάρη και καταλήγει κόρνερ για την ομάδα Τσάικ. Φαίνεται λίγο και τον προπονητή του Ηρακλή. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η Ένωση στο μάτς. Έχει κερδίσει νωρίτερα και δύο ο Ηρακλής. Ο Πλατέλας είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Όλα τα ψηλά κορμιά ανάμεσά τους ο Λαμπρόπουλος. Στην μεγάλη περιοχή, κεφαλιά από τον Τζιμπούρ γυριστή, ο οποίος έκανε ωραία κίνηση βγαίνοντας από την περιοχή από το πρώτο δοκάρι, γύρισε το κορμί του, αλλά ήταν από πολύ δύσκολη γωνία και σε πολύ δύσκολη θέση ώστε να μπορέσει να βρει εστία ο αθλητικός της ΑΕΚ. Εδώ το ξαναδούμε πως γύρισε προς τα έξω ο Τζιμπούρ, έδωσε σωστή κατεύθυνση στο κορμί του για να στείλει την μπάλα προς την εστία, αλλά ήταν από πολύ δύσκολη γωνία προκειμένου να μπορέσει να την στείλει εντός τέρματος και να απειλήσει ουσιαστικά τον Περνίση. Ποιος είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο μάτς με ένα δυνατό βολέ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Μιζουκουλίνη και δεύτερη. Ο Αργεντινός αρχίζει σιγά σιγά και ξεδιπλώνει στοιχεία του ταλέντου του, της ποιότητάς του. Μας δείχνει μερικούς από τους λόγους για τους οποίους επέμενε ο Γκουστάβο Μπογιέτ να αποκτηθεί. Ο Βέλιος. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Βέλιο που δεν παράτησε τη φάση, πίεσε μέχρι τέλους και λίγο έλειψε να βγει δικαιωμένος, αφού λίγο έλειψε να οδηγήσει στο λάθος τον Λαμπρόπουλο. Ωραία προσπάθεια από τον Τσιλιανίδη που κατέβασε, ξαμαργαρίστηκε και άλλαξε παιχνίδι για τον Μπουκουβάλα. Ο Μπουκουβάλας για τον Μπουλούτ. Σέντρα χαμηλά, πάλι ο Κολοβέτσιος είναι εκεί που πρέπει για να απομακρύνει σε πλάγιο νομίζω και όχι σε κόρνερ. Εδώ είναι ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης που κάνει καλό μάτς κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, τον Βέλιο. Τέλος ο Τσιλιανίδης, ωραία για τον Μπουκουβάλα, με χώρο ο Μπουκουβάλας για να κάνει τη σέντρα. Έκανε τη σέντρα η κεφαλιά, η μπάλα κοντράνε στο σώμα, έρχεται ο Σαραμαντάς, θα κάνει το σουτ. Πάλι οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ, η οποία μάλιστα μπορεί να βγάλει και αντεπίθεση με τον Ράφιν Τζιμπούρ και τον Πλατέλα, ο οποίος παίζει και πάλι με τη μία για τον Αλγερινό. Περιμένει και παίρνει μπάλα ο Μάνταλος και δίνει απέναντι ο Μπορανότα για τον Μάνταλο, το γύρισμα του Μάνταλου. Τελευταία στιγμή ο Καρασαλίδης είναι αυτός που απομάκρυνε. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, δύο πολύ καλές στιγμές από δύο πολύ επικίνδυνα γυρίσματα. Η μία για τον Ηρακλή και η άλλη για την ΑΕΚ. Ένα μισή λεπτό πριν την συμπλήρωση των 45. Κλείσαν και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ. Τζιμπούρ. Κρατάει τον ρυθμό για να ανέβουν οι συμπαίκτες του, αφού δεν βρήκε τον τρόπο για να βγάλει αντεπίθεση. Που άλλαξε ωραία με τον Σουκουλίνη. Βιέστηκε αλλά βρήκε τον τρόπο να γυρίσει ο Σιμόες. Και κυκλοφορεί την μπάλα με πρώτο μέλημά της, οι μεταβιβάσεις της να είναι σίγουρες, να έχουν ασφάλεια, να πηγαίνουν σε πόδια συμπαικτών. Βλέπετε το passing game της Ένωσης. Πολύ ωραία τώρα το ταπουνάκι, εξαιρετικό. Η μπάλα έφτασε στον Σουκουλίνη, έχει κάνει κίνηση ο Μπακάκης. Είναι δίπλα του και ο Πλατέλας, αυτόν επιλέγει ο Αργεντινός. Ο Πλατέλας δεν παίρνει ρίσκο, παίζει με τον Σιμόες, ο Σιμόες για τον Μάνταλο. Ο Μπονανότε πήγε να παίξει το 1-2 με τον Μάνταλο. Δεν τα κατάφερε και τώρα να κλείσει την αντεπίθεση και μάλιστα έχει χώρο. Με τον Τσιλιανίδη
Ο Τσιλιανίδης κακή πάσα, δυνατή πολύ. Τον σκότωσε τον Μπουλούτ. Και την δυνατότητα να κάνει μια καλύτερη πάσα εδώ. Να δούμε νωρίτερα τη φάση με τον Μπουκουβάλα, ο οποίος κάνει την σέντρα, πήγε για τον Ψαλιδάκη ο Βέλιος, δεν τα κατάφερε. Όχι, έκανε την κεφαλιά ο Κυριακίδης και συνέχεια ο Σαραμαντάς. Και εδώ ο Καρασαλίδης, δείτε πώς πρόλαβε με εξαιρετικό τάκλι να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Ράβιτ Τζιμπούρ. Και εδώ το φάουλ που ζήτησε νωρίτερα η ΑΕΚ στην τελευταία φάση πάνω στον Μπορανότε και στη συνέχεια αυτό που ζήτησε ο Ηρακλής πάνω στον Τσιλιανίδη του Λαδέρα. Μεταξύ, ο Μάρτιν Επίδη με ενημέρωσε ότι έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. Το βλέπετε και εσείς στην σχετική κάρτα. Λογικό θα έλεγα τους δύο τραυματισμούς και τις αναγκαστικές αλλαγές που είχαμε και αυτή στο πρώτο λεπτό του Άρη Σοηλέδη και αυτή αργότερα του βασικού τροματοφύλακα του Ηρακλή του Χουάντερσον, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Περνής. Το ξαναβλέπουμε. Το άλλο που δόθηκε σε βάρος του Τζιμπούρ. Αποτελέστηκε. Ο Τσιλιανίδης προσπαθεί να γυρίσει, τα κατάφερε με μέτρο προς την αιστεία. Εδώ είναι πολύ σπουδαία ευκαιρία που χάνει ο μεσοεπιθετικός του Ηρακλή, ο οποίος γκρινιάζει κιόλας στον διαιτητή για πέναλτι. Φαντάζομαι για τράβημα δηλαδή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντως ο Τσιλιανίδης κατάφερε να μπει μέσα σε αυτήν, βρήκε μέτωπο προς την αιστεία, τέλειωσε την φάση με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το οποίο όμως ήταν άστοχο, πήγε πάνω από τον ζώδιο του καριέρα. Ξανατομεί ο Βέλιος, πήρε την κεφαλιά. Ο Τσιλιανίδης πολύ ωραία απέφυγε τον αντίπαλό του, έκανε το τελείωμα, αυτό το ελαφρύ κράτημα στον ώμο του από τον Λαυρόπουλο. Εδώ θα το δείτε, το τράβημα προς τα πίσω. Γι' αυτό γκρινιάζει ο Τσιλιανίδης και ζήτησε πέναλτι από τον κύριο Δημήτρη Θάνο, ο οποίος υπεπέζεται. Ο Τσιλιανίδης τέλειωσε τη φάση με το πλασέ, το οποίο έφυγε αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ιντζόγλου σε λάθος πασά. Την έκανε τέτοια, για την ακρίβεια, η επέμβαση του Γκάλο. Σε πολύ ωραία πάσα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος αφήνει για τον Τζιμπούρ. Έχει στήριγμα τον Πλατέλα. Ο Τζιμπούρ όμως θα επιλέξει να σουτάρει. Σουτάρει η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα ακόμη τελείωμα από τον Ράφιν Τζιμπούρ, όπως και στο 11. Τότε ήταν αδιαγώνιο σουτ. Τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό, με πολλά φάλτσα, αλλά και αυτό άστοχο, ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει φάση στο μάτς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει. Αλλά παραμένει στο 0-0. Τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο κύριος Θάνος. 0-0 λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Με κάποιες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ένα φάουλ του Πέτρου Μάνταλου, τον οποίο βλέπετε στο πρώτο πλάνο στο 9. Ένα διαγώνιο σουτ του Ράβιτ Τζιπούρ στο 11. Μια καλή στιγμή με τον Βέλιο στο 23. Ένα τέταρτο του Μπρούνο Σκουλίνη στο 35, το οποίο έβγαλε ο Περνής. Ένα τέταρτο του Τσιλιανίδη στο 45, το οποίο το τελείωμά του πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ράφιν Τζιμπούρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Είναι οι πιο χαρακτηριστικές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ όπως μου λέει και ο Πάρης Τσελεπίδης, ο Τσιλιανίδης εξακολουθεί να γκρινιάζει στον Θάνο, στον διαιτητή. Με ακόμη μεγαλύτερη ορμή έχω την αίσθηση ένα γκολ, προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι το μάτς. Μεταβίβαση για τον Μπουλούτ που κάνει το κοντρόλ με το στήθος. Ο βοηθός σηκώνει το σημαίακι. Για φάουλ, νομίζω, γιατί δεν το έχει σηκώσει στην αρχή για offside. Ότι χρησιμοποίησε δηλαδή ο Μπουλούτ το χέρι του. Όχι, είναι λανθασμένη υπόδειξη. Άνοιγε καθαρά στο replay ότι δεν έχει βάλει το χέρι του ο Τούρκος. Ο Μπαρόχα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Για πάμε στον Πάνο Μάλαμα. Το ένα μεταγραφικό απόκλημα της ΑΕΚ, ο Μπρούνο Ζουκουλίνη, ξεκίνησε ως βασικός στον τεμπούτο του με φανέλα της Ένωσης. Το έτερο μεταγραφικό απόκλημα, ο Τόμας Πέκαρτ, μόλις πήρε εντολή από τον Γκουστάβο Μπογιέτ να κάνει προθέρμανση μαζί με τον Ιάκο Μπιόχανσον.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το πρώτο ημίχρονο και το ντεμπούτο του Μπρούνο Σκουλίνη μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Ο Βελιός δοκίμασε με τη μία να περάσει για τον Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά όπως θα ήθελε. Από την κόντρα που προέκυψε, ευνοήθηκε ο Μπαρόχα, ο οποίος βγήκε και μάζεψε την μπάλα με τα χέρια. Τζιμπούρ ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλή, κράτησε την μπάλα. Γύρισε προς τα πίσω για τον Γκάλο. Πέρασε η πάσα από τον Μπουρανότε. Γκάλο, τον Κολοβέτσιο. Οι δύο καθοριστικές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο και στις δύο περιπτώσεις πρώτου Βέλιου. Κεφαλιά, τον Καρασαλίδη. Να επαναφέρει ο Μάνταλος. Τα πολλά η μπάλα κατέβηκε για τον Σαραμαντά. Ο Σαραμαντάς γύρισε στον άξονα για τον Ιμτζόγλου. Δοκιμάζει αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπουλούτ. Γκάλο είναι αυτός που παραχωρεί το πλάγιο. Μπάλας στην εκτέλεση του πλαγίου. Κάνει και την σέντρα τώρα ψάχνοντας στο πίσω το κάρι τον Κυριακίδη. Βγήκε ο Μπακάκης και απομάκρυνε. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το μαργάρισμα του Σαραμαντά ο Πλατέλας. Κράτησε ο ακραίος ο μισοφύλακας του Ηρακλή. Ο Ιντζόγλου την πάσα. Λαμπρόπουλος. Η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο Λαμπρόπουλος αυτό επιδίωξε, να ρίξει την μπάλα πάνω στον παίκτη του Ηρακλή και αυτή να περάσει από τους αγωνιστικούς χώρου. Μπαρόχα στο βολέ, ο Τζιμπούρ δεν μπόρεσε να διεκδικήσει, κατέβασε ο Βέλιος, πήρε την μπάλα ο Μάνταλος. Μπακάκης. Λάθος πάσα. Τις κόντρες, εν τέλει, αυτός που ευνοήθηκε, τον Σμόες που έπαιξε για τον Μωρανότε. Γκάλο. Πάσα του δεν είναι καλή. Κατέβασε ο Πορτουλίδης. Έζουν πέφτει ΣΑΕΚ, αλλά με ασφάλεια γύρισε πίσω ο Ιντζόγλου στον Ζιαμπάρη και αυτός στον τερματοφύλακα τον Περνής. Με το κεφάλαιο Κολοβέτσιος, κατέβασε ο Μωρανότε. Σε μπροστά ο Σιμόες για τον Μωρανότε. Μωρανότε που αλλάζει παιχνίδι για τον Τζιμπούρο. Τζιμπούρο που φέρνει την μπάλα μπροστά. Πολύ ωραία πάσα, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ στο 50 από την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και το τελείωμα του Πέτρου Μάνταλου. Ο Μωρανότε ήταν αυτός που ξεκίνησε άψογα την φάση. Έπαιξε σωστά με τον Ράφιν Τζιμπούρ. Έκανε εξαιρετικό κοντρόλ. Έφερε την μπάλα μπροστά στο πόδια του Αργερινός, την κατάλληλη στιγμή την πέταξε για τον Μάνταλο, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν είχε κανένα πρόβλημα να πλασάρει σωστά και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό είναι το τρίτο εφετινό γκολ του Πέτρου Μάνταλου. Έχει πετύχει άλλο ένα στο κύπελλο και ένα στο πρωτάθλημα. Ξανά η πάρα πολύ καλή πάσα παράλληλη του Μωρανότε για τον Τζιμπούρο. Ο Τζιμπούρο έφερε την μπάλα μπροστά του με το κοντρόλ, είδε τον Μάνταλο μέσα στη μεγάλη περιοχή, του πέρασε την μπάλα και αυτός με πολύ ωραίο πλασέ και με σχετική άνεση, αφού είχε ανοίξει η άμυνα του Ηρακλή, πλάσανε τον Περνής γράφοντας το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Μόλις είχε πει το 50 λεπτό της αναμέτρησης για την ακρίβεια, 1-2 δευτερόλεπτα. Το Ηρακλής ΑΕΚ 0-1. Για να πάμε στον Πάνο Μάλαμα, αλλά αφού πρώτα δούμε αυτή τη φάση με τον Ιντζόγλου, ο οποίος κράτησε την μπάλα, την πέρασε για τον Τσιλιανίδη, αυτός για τον Κυριακίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα πάνω στον Πακάκη, έδιωξαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στον Πάνο Μάλαμα.
Θέλω να προσθέσω σε αυτό που ανέφερα για τον Πέτρο Μάντελο ότι είναι ευχάριστη είδηση για τον Γκουστάβο Πογέ το γεγονός ότι σκόραρε, όπως το ανέφερες και εσύ, το τρίτο του φετινό γκολ αλλά και το δεύτερο διαδοχικό μετά από εκείνο που σκόραρε απέναντι στην Βέρεια επί τα αποτυχαμένη εκτέλεση πέναλτι του Μπονανότε. Κυρίως γιατί ο Πέτρος Μάντελος αρχίζει να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του και τον εαυτό του και από πλευρά τακτική αλλά και με την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα και ήταν κάτι που το χρειαζόταν και ο ίδιος, κάτι που είχε φανεί στο πρώτο διάστημα όταν είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Βέβαια, τώρα εδώ όπως βλέπετε έχει χτυπήσει και λίγο το πρόσωπο. Θα είχε μια μπάλα στο πρόσωπο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Εδώ θα ξαναδούμε το γκολ του, η πολύ ωραία πάσα του Μπονανότε. Το κοντρόλ για να φέρει μπροστά την μπάλα ο Τζιμπούρ. Η πάσα στο Μάνταλο, το πλασέ του τελευταίο μετά το κοντρόλ. Ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Και το μήνυμα που έστειλε στον πάγκο της ΑΕΚ ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος στη συνέχεια πονάει, ενδεχομένως να έχει μικρό σκίσιμο στα χείλη του. Δεν είναι εκεί με τόσο κρύο, το καλύτερο μπορεί να σου συμβεί να φας μια μπάλα στο πρόσωπο και μάλιστα με δύναμη, αλλά δεν είναι και κάτι σοβαρό, θα συνεχίσει κανονικά αφού του προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες. Πάσα πέρασε για τον Μπουλούτ, ο οποίος την πρόλαβε, γύρισε προς τα πίσω, ο Βέλιος την κίνηση την σέντρα. Αυτό σημαίνει η σέντρα φορ μπορεί να παίξει και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από μάκρο να υπερθεσάει. Ντζόγλου. Ζητάει ο Πορτουλίδης, ο Ντζόγλου κρατάει την μπάλα. Μια προσπάθεια μόνος του, σε συνεργασία με τον Βέλιο. Ο Μπουλούτ κρύβεται για να μην είναι offside, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί δεν πήρε την μπάλα στο σωστό χρόνο. Ο βοηθός σήκωσε το σημειάκι. Προφανώς Παρτσελεπίδη θα έχει κρατήσει απογοήτευση στον πάγκο του Ηρακλή. Όχι πως ήταν εύκολο να φτάσει στο 3-0, αλλά τώρα έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ βλέπουμε ξανά, πριν σου δώσω τον λόγο, ότι ήταν ελάχιστα πιο μπροστά εκτεθειμένος όντως ο Μπουλούτ. Σωστά σήκωσε σημαία και βοηθούσε. Ακούμε τώρα πάλι. Περισσότερο δείχνουν Μιχάλη Τσόχου να είναι πειρασμένοι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή από αυτό το υπάρχουν 0-1 μετά τον γκολ του Μάντα λίγο νωρίτερα. Από τον πάγκο του Ηρακλή και εκεί όχι το καλύτερο δυνατό κλίμα. Ωστόσο προσπαθούν να τονώσουν την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Ακόμα και ο Νίκος Παπαδόπουλος τώρα με το χειροκρότημά του, με τον Ηρακλή να ψάχνει το δικό του γκολ μπροστά στον κόσμο εδώ στον Καφταζόγλου κοντά στην ΑΕΚ. Σωστά, δεν είναι μόνο ζήτημα πρόκρουσης, είναι και ζήτημα αποτελέσματος. Πέρασε η μπάλα για τον Σαραματά, ο οποίος κάνει το γύρισμα. Κόρνερ είναι για τον Ηρακλή από την επέμβαση του Σιμόες που είχε γυρίσει, είχε καλύψει σαν τρίτος στόπερ για να συνεισφέρει στην ανασταλτική λειτουργία της Ένωσης μαζί με Κολοβέτσιο και Λαμπρόπουλο. Και με ψυχραιμία παραχώρησε τον κόρνερ. Κόρνερ και αυτό, όπως και τα δύο του πρώτου ημιχρόνου, θα εκτελέσει ο Πορτουλίδης. Αλλά πάει στο πίσω δοκάρι, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Καρασαλίδης, τα κατάφερε, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Μπαρόχα θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Εντάξει, τον ΟΙΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το ανομαλάμα το εντυπωσιακό της σερί μέσα στο 2016. Σωστά, η ένα διαφορετική νίκη έχει 8 στα 8 μέχρι τώρα μέσα στο 2016. Για ξαναπάμε να ακούσουμε τον Πανομάλαμα γιατί δεν τον ακούσαμε καλά. Ναι, αυτή έλεγα ότι θα είναι η ένατη διαδοχική νίκη αν νικήσει η ΑΕΚ απόψε στο Καφταζόγλου τον Ηρακλή και είναι κάτι που το χρειάζεται κυρίως λόγω του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Σωστά. Άλλωστε όταν χτίζεις σερί όλα γίνονται πιο εύκολα. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Μπουκουβάλα, ο οποίος έκανε την σέντρα, αλλά βρήκε στην πλάτη του Γκάλο και ο Γυραιός κερδίζει τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι, δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό από τον Πορτουλίδη, τον αρχηγό της ομάδας.
Μανατουλίδης, η κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο κορμί του Γολοβέτσκι νομίζω και απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ στην συνέχεια. Θα βάζει με την τύχη του ο Καρασαρέτης όπως είδατε, εδώ έχουμε γίνει φάουλ που έκανε ο Σιμόες σε βάρος του Μπουλούτ. Εδώ βλέπετε πήγε κάπως άτσαλα με φόρα ο Σιμόης πάνω στον Μπουλούτ, τον δρέμισε και εδώ νωρίτερα η κεφαλιά του Καρασαρίδη στον Πακάκη βρήκε μπάλα και όχι στον Κολοβέτσιο όπως λανθασμένα είπα. Δεύτερη κεφαλιά μέσα σε λίγα λεπτά που πιάνει ο Καρασαρίδης μέσα από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Πορτουλίδης στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Βέλιος προσπάθησε να γυρίσει και να φέρει την μπάλα μπροστά του. Ήταν πολύ δύσκολο, δεν τα κατάφερε. Και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Πάσα από τον Μπορανότε. Ο Σαραμαντάς είναι αυτός που βάζει το stop και παραχωρεί το πλάγιο νομίζω. Ναι, πλάγιο είναι. Λέω γιατί ο Μπορανότε, όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά, γκρίνιαξε για φάουλ. Ότι δηλαδή ο Σαραμαντάς χρησιμοποίησε και το χέρι του. Ζιμπούρ παίζοντας πολύ ωραία με την μία. Νότε, εκεί στον Σουκουλίνη, τον απέναντι. Ο Μπακάκης συνέχεια για τον Λαυρόπουλο. Ο Λαυρόπουλος έξε ωραία τον Τζιμπούρ. Με την μπάλα ο Μπακάκης και βρήκε πάλι τον Τζιμπούρ, ο οποίος κόπηκε αυτή τη στιγμή. Τους παίκτες του Ηρακλή κέρδισαν κατοχή. Αυτής που έχει σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή εδώ στο Καφτατζόγλιο για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΣ. Τσιλιανίδης εκεί που ελπίζει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποια από τα νέα μεταγραφικά προβλήματά του. Ο Κουβάλας σέντρα βρίσκει στο πόδι του Μάνταλου νομίζω, όπως και να έχει κατέληξε στην αγκαλιά του Μαρόχα. Πάσε για τον Βέλιο στη μάχη του. Κατέβασε τώρα την μπάλα, δοκίμασε να την περάσει με την μία μπροστά για τον Τσιλιανίδη. Αλλά βρήκε στην πλάτη του παίκτη του Ηρακλή και δεν είχε συνέχεια αυτή η επιθετική προσπάθεια. Αλλά το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή, άφησε ο Καρασαλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Βέλιο. Κατέβασμα με το στήθος από τον Μπουλούτ για τον Μπουκουβάλα. Παίρνει ο Πορτουλίδης. Βέλιος. Πάσα του δεν πέρασε, κόψε ο Γκάλο με το κεφάλι. Ο Μπουκουβάλας μπήκε ωραία στη φάση, πάσα για τον Μπουλούτ. Σε πρώτο χρόνο δεν πέρασε, αλλά τελικά ο Τούρκος πήρε την μπάλα στα πόδια του, έκανε το γύρισμα. Η σέντρα από τον Ιντζόγλου, ο Μπαρόχα διώχνει με γροθιές. Πρώτο Τσιλιανίδη, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτελέσει. Ο Κουβάλας, Ηρακλής που επιμένει, δεν έχει παρατήσει το μάτς. Ψάχνει τουλάχιστον ένα γκολ που θα το ανεβάσει στην ψυχολογία. Ο Βέλιος πήγε να κάνει σουτ στην κίνηση. Ο Μπακάκης είναι αυτός που του χάλασε τα σχέδια. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Φίλοι του οποίου τραγουδούν. Σέντρα, ο Γκάλο με το κεφάλι πρώτου Μπουλούτ. Ο Μπουκουβάλας κοντρολάρει με το στήθος. Προσπαθεί να κάνει το σουτ. Δεν πέρασε. Έκοψε ο Λαμπρόπουλος. Η φάση συνεχίζεται και εδώ υπάρχει παίκτη του Ηρακλή Μπουκουβάλας στο φορτάρι που σιγά σιγά σηκώνεται. Στη συνέχεια το σουτ νομίζω από τον Πορτουλίδη. Κοιτά φιλόδοξο από πολύ μακρινή απόσταση και άστοχο. Όντως ο αρχηγός του Ηρακλή ήταν. Εδώ βλέπουμε ξανά την σέντρα του Ιντζόγλου και την έξοδο του Μπαρόχα, πρώτου Βέλιου και του Τσιλιανίδη και εδώ συνέχεια το σουτ του Μπουκουβάλα, εδώ εκεί που χτύπησε ελαφρώς, η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Λαυρόπουλο. Βάλας παίζει στα μάτια τα παιχνίδια. Πάσα για τον Μπουλούτ στην πλάτη του Γκάλο.
Τον Πολιώτη θα προλάβει την μπάλα. Γυρίζει δηλαδή αν υπάρχει κανείς για να κάνει την σέντρα. Δεν βρήκε παίχτη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς αφήνοντας μέχρι τελευταία στιγμή για να δει μήπως πατήσει και κάποιος παίχτης, είναι πιθανό να μην προλαβεί. Τουλάχιστον αυτό υπέδειξε ο βοηθός. Την μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέρασε το τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης με τον γκολ του Πέτρου Μάνταλου μετά την ασίστ του Ράφικ Τζεμπούρ από το 50 λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Ηρακλή με 1-0. Έχει και το υπέρ της 4-1 από το πρώτο μάτς. Βαδίζει πρόσωλο ταχώς για την ημιτελική φάση του κυπέλου, εκεί όπου ήδη βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός. Ο Καρασαλίδης με ένα ωραίο τάκλιν επέτρεψε δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα του. Ο Βέλιος γύρισε το κορμί του, κράτησε την μπάλα, δεν τα κατάφερε συνέχεια. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κολοβέτσιος πάσαρε για τον Τσουκουλίνη, ο οποίος απελευθέρωσε για τον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ αναγκάστηκε να γυρίσει προς τα πίσω για να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Έπαιξε με τον Μπακάκι. Η σέντρα του τελευταίου. Ο Ζιαμπάρης είναι αυτός που γύρισε στον Περνής. Λοιπόν, η ΑΕΚ βρίσκεται προσωλοταφώς για να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα προκληθεί στην ημιτελική φάση. Έχει προκληθεί από χθες ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Στρεβάνει στο 5-0 στο Καραϊσκάκι. Την ερχόμενη εβδομάδα οι άλλες δύο επαναληπτικές αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης. Και αυτή στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Παναθηναϊκό. Στρεβάνει στο 0-0 στην Λεωφόρο. Και αυτή στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Στρεβάνει του 1-1 στην Νέα Σμύρνη. Φυσικά και αυτές τις δύο αναμετρήσεις, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, το Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ θα τις στρεβάνς με Ατρόμητο και Πανιόνιο, θα τις παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά από το TV, όπως και τις τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις για τα ημιτελικά, τα δύο ζευγάρια. Για να δούμε αν θα προκύψει στην ημιτελική φάση τετράδα των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι δύο, νομίζω και η ΑΕΚ, για αυτόν τον λόγο οι δύο, νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο τελευταίο ημίωρο που να αλλάξει την πρόκληση. Οι δύο είναι ειδικοί, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και περιμένουμε να δούμε αν θα τα καταφέρουν και οι άλλοι δύο, που έχουν πάντως δυσκολότερο έργο στις ρεβάνς από ό,τι είχε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Μπακάκης, τέλεση του πλαγίου. Μονανότε, πέρασε με τη μία την μπάλα για τον Τζιμπούρ. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή σε πλάγιο. Προσπάθεια του Μάνταλου που κόφηκε από τον Μπουλούτ, άρα μπορούμε να πάμε στον Παρετσελεπίδη, ο οποίος με ενημερώνει ότι ετοιμάζει αλλαγή ο Ηρακλής. Έχουμε πάρει. Νίκος Παπαδόπουλος γύρισε στον άμεσο συνεργάτη του Νίκο Αμανατίδη, στον οποίο επισήμανε να φωνάξει τον Γιάννη Πασά. Πασά, ο οποίος θα αποτελέσει τη δεύτερη κίνηση του τεχνικού του Ηρακλή. Αλλαγή στα άκρα θα φανεί αν θα βγάλει τον Μπουλούτ ή τον Κυριακίδη για να παίξει με τη σειρά του στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού σε ένα από τα δύο άκρα του γηπέδου. Πάσα δεν πέρασε από τον Μπακάκη που έκοψε το κεφάλι, αλλά στη συνέχεια έκανε λάθος ο Μπακάκης. Έρχεται να το διορθώσει ο Λαμπρόπουλος. Για πάμε και στον Πάνο Μαλάμα, και αυτό ζήτησε τον λόγο. Ετοιμάζεται και ο Τόμας Πέκχαρτ για τον τεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά θα περάσει το παιχνίδι και ο Μικέλ Κορδόρο. Θα είναι διπλή αλλαγή από τον Γκουστάβο Πογιέτ. Μάλιστα. Σιμόες, φτάνει στον Τζιμπούρ. Ναύσε για τον Μάνταλο, η προσποίηση του τελευταίου. Έξε πίσω με τον Σιμόες. Ανέβηκε για να πάρει μπάλα ο Μπουνανότε. Λαμπρόπουλος για τον Μπακάκη. Για να δώσει στήριγμα ο Σουκουλίνη, ο Μπακάκης επιλέγει να παίξει με τον Μπουνανότε. Βρήκε ωραία τον Μπουνανότε. Ο τελευταίος επιχείρησε μια τρίπλα που δεν έπιασε. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα με τον Πορτουλίδη προσπάθησαν να βγουν μπροστά, δεν τα καταφέραν. Ξανά στον Πάνο Μαλάμα.
πώς θα διαμορφωθεί τώρα η τακτική από πλευρά ΑΕΚ, με δεδομένο ότι ο Μικέλ Κορδέρο θα πάρει την θέση του Μπρούνο Σουκουλίνη, αλλά ο Τόμας Πέκχαρτ θα αντικαταστήσει τον Βαγγέλη Πλατέλα. Υπό κανονικές συνθήκες ο Τόμας Πέκχαρτ δεν είναι ποδοσφαιριστής που παίζει στα άκρα. Θα δούμε τι έχει στη σκέψη του Ρωγανός τεχνικός ΑΕΚ. Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει με δύο επιθετικούς, τύπου Πέκχαρτ δηλαδή, ή αν θα στείλει έναν εκ των Τζιμπούρη Πέκχαρτ να παίξουν στα άκρα της επίθεσης. Ο Κουβάλας έκανε το κοντρόλ, κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου. Ο Ρακλής που ξαναπήρε προβάδισμα στην κατοχή, στο 54-46. Πρωτολίδης. Κάνει το σούτ ο Μπουλούτ. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό από τον Τούρκο. Εδώ βλέπουμε τον Πασά, για τον οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Πάρτσελ επίσης ότι θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τους δύο παίκτες ΑΕΚ που ετοιμάζεται να ρίξει στο μάτς, ο Γκουστάβο Πογιέ, τον Κορδέρο, ποιος θα πάρει τη θέση του Μπρούνο Σουκουλίνη. Λογικό, με δύο προπονήσεις είναι ο Αργεντινός, το έκανε τον τεμπούντο, πήρε μυρωδιά από την ΑΕΚ, πήραμε και εμείς μυρωδιά από αυτόν και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ θετικό τεμπούντο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν και είχε αρκετές δυνάμεις. Ο Σουκουλίνη μας έδειξε δείγματα του ταλέντου του, είχε μάλιστα και μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο 33ο λεπτό. Τώρα θα βγει για να περάσει τη θέση του Κορδέρο. Είναι εντυπωσιακή υψομετρική διαφορά ανάμεσα στον Πέκχαρτ και τον Μπονανότε. Ο Μπονανότε που πήγε να δώσει το χέρι του στον Πέκχαρτ να τον ψυχώσει για την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα ΑΕΚ. Λογικό είναι 1.93 ο Τόμας Πέκχαρτ, ο οποίος και αυτός θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Καφτατζόγλιο με την φανέλα ΑΕΚ. Και τελικά ο Πορτουλίδης, όπως με ενημέρωσε και ο Παρτσελεπίδης τώρα, θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Πασάς. Πιθανότατα αυτό να σημαίνει και αλλαγή διάταξη σε 4-4-2, δηλαδή να πάει ο Μπουλούτ να παίξει δίπλα στον Βέλιο, να παίξουν στα άκρα ο Πασάς με τον Κυριακίδη και να παίξουν στον άξονα για να μάθουν την ευκαιρία με τον Μπουλούτ, ο οποίος κάνει το σούτι, αλλά κοντράρει στο κορμί του Λαυρόπουλου, νομίζω ότι καταλήγει κόρνερ. Να λοιπόν η πρώτη φάση με τον Μπουλούτ να παίζει ως center four δίπλα στο Βέλιο σε διάταξη 4-4-2, που του δημιούργησε τον χώρο για να φτάσει σε θέση τεατέρ. Το πλασέ του όμως σταμάτησε πάνω στο κορμί του Λαυρόπουλου. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πίσω δοκάρι, πάλι εκεί ήταν ο Καρασαλίδης, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να πάρει την πέναλτι. Μου έλεγες, πάρει. Με την είσοδο του Πασά, βλέπουμε τον Κυριακίδη να έχει έρθει στα δεξιά. Ο Πασάς, ο οποίος φαίνεται να παίζει στον άξονα μαζί με τον Τσιλιανίδη. Ο Μπουλούτ έχει πάει στα αριστερά, αλλάξανε θέσεις με την έξοδο του Πουρτουλίδη. Δυο ακραίοι, ο Βέλιος στην κορυφή. Θα φανεί κατά πόσο θα πάμε στον Ηρακλή με 4-4-2 ή ακόμα και σε ένα ρόμβο στη μεσαία γραμμή. Ναι, ναι, και αυτό είναι πιθανό, σωστά το αναφέρεις, γιατί ο Μπουλούτ φαίνεται να παίζει στα αριστερά, απλώς να άλλαξε πλευρά, ο Κυριακίδη στα δεξιά. Και να μένει ο Τσιλιανίδης πίσω από τον Απόστολο Βέλιο. Εδώ είναι πάντως ο Κυριακίδης, ο οποίος έκανε το κοντρόλ. Το πέρασμά του δεν ήταν καλό για τον Βέλιο. Κέρδισαν οι παίκτες ΣΑΕΚ, δεν άφησε το πλεονέκτημα. Ο Θάνος έδωσε το φάουλ υπέρ του Σιμόες. Επίσης, την ώρα που έχει περάσει ο Τόμας Πέκχαρτ το μάτς, και να χρειαζόμαστε λίγα δευτερόλεπτα για να σχολευτούμε, αλλά φαίνεται ότι ο Ράπ Τζιμπούρ παίζει ως αριστερός εξτρέμ. Αυτός έχει πάει στα άκρα ο Πέχαρ. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα δοκίμασε να τροφοδοτήσει τον Μπονανότε. Δεν πέρασε η πάσα του. Η μπάλα πέρασε για τον Βέλιο που δοκίμασε με ένα τακουνάκι να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ο σέντερφορ του Ηρακλή, χωρίς πάντως να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Μπαρόχα. Εδώ είναι ξανά η σέντρα και βλέπετε
χορευτική κίνηση του Βέλιου και η προσπάθειά του με το τακουνάκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Την πέμπτη, η 12η τελική, συγγνώμη, του Ηρακλή, 5 από αυτές από 3 εστία. 7 τελικές έχει η ΑΕΚ, οι 2 από αυτές, συγκροποιούν τον γκολ του Μάντολο το 50, έχουν 3 εστία. Ένα ακόμη πλάγιο, κερδίζει η Ένωση, Γκάλο, Μάνταλο, δεν τα κατάφερε, κάνει τρίπλα πάνω στον Κυριακίδη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και προσπαθεί γρήγορα μεταφορά παιχνιδιού να βγάλει τον Ηρακλή στην επίθεση. Η μπάλα έφτασε στον Μπουλούτ, περιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βέλιος, ο Μπουλούτ άνοιξε το κοντρόλ, στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ, λέει ο Θάνος από τον σκόρερ τσάκ, τον Πέτρο Μάνταλο. Πάνω σε αυτό το ότι κράτησε το χέρι μπροστά από το κορμί του Μπουλούτ ο Μάνταλος. Δεν έχει νομίζω καμία σημασία. Πάνω ζήτησε να πάει μπαλά πίσω από τον αφρό για να εκτελεστεί η παράβαση. Παίκτες της ΑΕΚ στην σωστή απόφαση, απόσταση, συγγνώμη. Η εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα πέρασε. Αυτός που το μάκρυνε ήταν ο Λαμπρόπουλος, τρέχει ο Τζιγκούρ, τρέχει και ο Μπουκουβάλας. Ο Έλληνας ακραίος όπως το φύλακα στο Ηρακλή και νικητής. Κρατάει και την μπάλα, δοκιμάζει και το σουτ, σέντρα σουτ ήταν. Δεν μπόρεσε να μπει στην φάση ο Μπουλούτ. Ο Βέλιος εξηγεί στον Μπουκουβάλα πώς ακριβώς ήθελε την πάσα. Ο Μπουκουβάλας βρήκε το χώρο, έκανε το σουτ. Έσκυψε ο Βέλιος για να περάσει μπάλα, αλλά ο Μπουλούτ που ερχόταν στο πίσω δοκάρι, τα κίτρινα παπούτσια, το οποίο είδατε σε πρώτο πλάνο, και τώρα τον βλέπετε πίσω από τον Μπουκουβάλα, δεν μπόρεσε να μπει στη φάση, να μπει στην πορεία της μπάλας και να την στείλει προς την εστία του Μπαρόχα. Και πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη, γιατί είναι έτοιμος να κλείσει τις αλλαγές του, να κάνει την τρίτη και για τον Ηρακλή ο προπονητής του Γυραιού, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οδεύουμε να συμπληρώσουμε το 73 και ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζει τον Λουκίνα, λογικά στη θέση του Μπουλούτ, σε αυτό το 4-4-2 σε ρόμπο, όπως σωστά παρατήρησαμε νωρίτερα, Μιχάλη Τσόχο. Γκάλο. Να και για τον Μάνταλο δεν έπιασε. Κλέψει ο Σιμωές. Βέρο. Ωραία, πάσα για τον Μπορανότε. Μπορανότε για τον Πέκχαρτ. Συνεργασία των παικτών Τσάικ εξαιρετική με την τελευταία πάσα από τον Μάνταλο. Η οποία δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Εδώ βγήκε ο Κολοβέτσιος από την άμυνα. Προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Αλλά σταμάτησε την επίθεση του Ηρακλή παραχωρώντας το πλάγιο. Τσιλιανίδης κράτησε την μπάλα, έδωσε τον Μπουκουβάλα, η σέντρα το οποίο έχει στόχο τον Μπουλούτ, ο Μπακάκης έχει κλείσει σαν τρίτο στόπερ, έκλεψε καθαρό λέει το μαρκάρισμα από τον Βέλιο, η μπάλα πέρασε στον Μπουλούτ, ο Μπουλούτ κάνει τον πλασέ, πάλι ο Λαμπρόπουλος είναι αυτός που λέει όχι στον Τούρκο που του βάζει το στόπ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Μπουλούτ, από το ίδιο σχεδόν σημείο όπως και πριν 6 λεπτά, πάλι με την ίδια ακριβώς κατάληξη, πάλι ο Λαμπρόπουλος είναι αυτός που βγαίνει πάνω στον ακραίο επιθετικό του Ηρακλή και την ώρα που αυτός κάνει το πλασέ, βάζει το στόπ και παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ που εκτελεί ο Τσιλιανίδης από τη στιγμή που έφυγε ο Πορτολίδης από το μάτς, για την ευκαιρία με ένα σουτ του Ιντζόγλου, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος, αλλά και αυτό δεν βρίσκει εστία, φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπαρόχα, παραμένει έτσι το 0-1 για την ΑΕΚ. Εδώ νωρίτερα το τάκλινγκ του Βέλιου, την αλήθεια ότι βρήκε μπάλα ο Βέλιος, και εδώ το πλασέ του Μπουλούτ, όπου πάλι ο Λαμπρόπουλος το βάζει στο στόπ. Και η τελευταία φάση, το σουτ που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
συνέχεια στο μάτς με αυτό το ελεύθερο βολέ. Πέκχαρτ που βλέπει τον κόσμο από τα 193 εκατοστά, μια ζανίκη του στον αέρα, πήρε εύκολα την κεφαλιά. Η μπάλα στα άκρα για τον Γκάλο. Τον Γκάλο ωραία για τον Μάνταλο. Ζιμπούρ με την μία για τον Γκάλο. Καλό το τριγωνάκι από τους παίκτες της ΑΕΚ. Γκάλο που έχει το μαρκάρισμα του Κυριακίδη. Δεν μπόρεσε να περάσει τη σέντρα, γύρισε πίσω για τον Μάνταλο. Ακόμη πιο πίσω ο Σιμόες για τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος πιεζόμενος από τον Μπουλούτ δεν έκανε καλή πάσα. Εδώ τον προσπάθει του Τσιλιανίδη, μπάλα βρήκε στα πόδια του διαιτητή, αλλά γύρισε ξανά στα πόδια του Τσιλιανίδη και η κατοχή παραμένει στον Ηρακλή. Δοκίμασε να περάσει ο Σαραμαντάς, δεν τα κατάφερε. Μάλιστα ο βοηθός λέει ότι το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, αφού η μπάλα τελευταία βρήκε στο πόδι του Σαραμαντά. Και εδώ είναι η τρίτη αλλαγή του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτή είναι νωρίτερα ο Πάρης Τσελεπίδης. Ο Λουκίνας είναι αυτός που θα περάσει το μάτσο. Ο Λουκίνας που πέρυσι ήταν από τους βασικούς αγωνιστές της ανόδου του Ηρακλή στην Super League. Φέτος δεν παίζει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να σκοράρει στο κύπελο. Έχει πετύχει ένα γκολ. Παίρνει τη θέση του Μπουλούτ προκειμένου να μην χρονοτριβήσει. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου από την άλλη πλευρά και μπήκε στη θέση του Γιάννη Λουκίνας. Τούρκος Κερέμ Μπουλούτ που και τέσσερις τελικές προσπάθειες στο μάτς και χειροκροτεί και τους φίλους του Ηρακλή που βρίσκονται στο πέταλο. Η μπάλα πέρασε για τον Βέλιο, γύρισε πολύ ωραία το κορμί του, τελείωσε την φάση, άστοχα ο Απόστολος Βέλιος, αλλά εδώ είναι μία ακόμη εξαιρετική κίνηση του center forward του Ηρακλή. Με το ένα πόδι υποδέχτηκε την μπάλα, την έστρωσε έτσι με το control ώστε να γυρίσει αμέσως το κορμί του και να εκτελέσει με το άλλο πόδι. Το πλασέ του έφυγε όμως out. Ξανά πάσα, είδατε πως υποδέχτηκε με το δεξί και πως εκτέλεσε με το αριστερό ο Απόστολος Βέλιος. Την πάσα από τον πάσα. Λουκίνας είναι αυτός που κέρδισε φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Θάνο. Εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή, αυτός που παίρνει την κεφαλιά ήταν ο Κορδέρο νομίζω, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Έβδομο κόρνερ για τον Ηρακλή από τον Τσιλιανίδη, αλλά εκτελεσμένο έδιωξαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Μπαλά φτάσει στο Σαραμαντά, από εκεί ξανά στον Τσιλιανίδη, η σέντρα του, η κεφαλιά ξανά από τον Καρασαλίδη. Τρίτη φορά μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή που παίρνει την κεφαλιά, βγαίνει νικητής στον αέρα, αλλά δεν μπορεί ούτε αυτή τη φορά και την τρίτη να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την ευθεία του Μπαρόχα. Φτάσαμε στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, από το 50ο με το γκολ του Πέτρου Μάνταλου. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στο Καφτατζόγλιο. Έχει και τη νίκη με 4-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Και επί της ουσίας αναμένει και την τυπική χρονική επιβεβαίωση της πρόκρισης της στην ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Φάουλ έχει κερδίσει ο Κυριακίδης. Επιχείρησε δύο τρίπλες εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Προπαθήθηκε γρήγορα από τους παίκτες του Ηρακλή. Μπάλα στον Μπουκουβάλα. Μπάλα δοκίμασε να περάσει κάθετα για τον Τσιλιανίδη. Ήταν λίγο πιο δυνατή η μεταβίβασή του από όσο την ήθελε ο επιθετικός του Ηρακλή. Και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Μπαρόχα. Με το στήθος από τον Πέχαρτ. Έχει άφησε στο χόρτο. Την παρέμβαση του Γκάλο, τον πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Κατέβασε ο Βέλιος. Επέμβαση από τον Μάνταλο. Νέο πλάγιο. Και αυτό για τον Ηρακλή.
Γκάλο για τον Κορδέρο. Κορδέρο ψάχνει την προσθενή παλιά για τον Πέκχαρτ, το κοντρόλ του οποίου βρίσκει τον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ κάνει τις προσποιήσεις. Δοκίμασε να περάσει την μπάλα για τον Μπονανότη που έκανε διαγώνια κίνηση. Δεν τα κατάφερε, κέρδισε το πλάγιο ο Αλγερινός επιθετικός. Σιμόες. Ιωνικός Σιμόες. Αυτό είναι εντύπωση. Ακόμα και όταν τελειώνει ένα 90 λεπτό, ότι έχει τη δυνατότητα, την ηρεμία την οποία παίζει, να βγάλει άλλο ένα. Χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Σημαίνει που θυμίζω ότι είστε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Για πάμε να μας πει τις λεπτομέρειες ο Πάνος Μάλα μας. Θέλω να προσθέσω, έχασε συγγενικό του πρόσωπο τις προηγούμενες ημέρες. Ταξίδεψε στην Πορτογαλία και η επιστροφή του ήταν με ανταπόκριση μέσω Κωνσταντινούπολης. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη στις 9.30 το πρωί. Κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει μείνει ξάγρυπνος όλο το βράδυ. Βεβαίως να πούμε εδώ, νομίζω ότι προανέφερες και στο pre-game, ότι παίζει βασικό σήμερα γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην τιμωρημένη του μάθημα των ανθρώπων. Οπότε ήθελε να δώσει ανάσες ο Γκουστάβο που ηγέτης τον Γιώχανσον, ο οποίος θα είναι βασικός στο Περιστέρι. 118 τα λάθη στο μάθημα τώρα, 58 για τον Ηρακλή και 60 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπονανότε να ανοίγει το παιχνίδι στα άκρα για τον Μπακάκη. Ο Μπακάκης δεν βρήκε διάδρομο, γύρισε προς τα πίσω παίζοντας με τον Σιμόες. Ο Σιμόες ξανά για τον Μπονανότε, ανεβάζει τον Γκάλο. Περιμένει ο Τιμπούρ σε ρολό αριστερού εξτρέμ που παίζει από την ώρα που πέρασε στο παιχνίδι ο Πέκχαρτ. Γκάλο. Λαυρόπουλος. Μπακάκι. Η βοήθεια του αέρα είναι ευνοϊκός για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγαν να κλέψουν την μπάλα στον Ηρακλή. Ο Σιμόες πάντως γύρισε, ήταν και εκεί, έκλεψε και έβγαλε και την μπάλα μπροστά για τον Πέκχαρτ. Τους κέρδισε το Πάολ, σύμφωνα με τον κύριο Θάνο. Εδώ είναι ο πανύψηλο σκορ τη ΑΕΚ. Πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητες του. Μπορεί να έχει αρκετό καιρό να σκοράρει όπως μαρτυρούν και τα στατιστικά του, αλλά σε πολλές περιπτώσεις παίζει ρόλο και η χημεία και εκεί ακριβώς ποντάρουν στην ένωση. Η σέντρα με στόχο το κεφάλι του Πέκχαρτ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά. Στη συνέχεια έδιωξε ο Καρασαρίδης και τώρα ο Ηρακλής δοκιμάζει να βγει μπροστά στην κόντρα επίθεση. Η μπαλά δεν πέρασε εν τέλει για τον Λουκίνα. Βγήκε από την άμυνα και έδιωξε ο Κολοβέτσιος. Και τώρα κατέβασε ο Σιμόες για τον Μπονανότε. Ο Μπονανότε άφησε για τον Μάνταλο. Κάνει κίνηση φόρο ο Μπονανότε. Η μπαλά πήγε στα πλάγια στον Τζιμπούρ. Βεβαίως παγώνει το παιχνίδι. Και αφήνει την μπάλα για τον Γκάλο. Ο Γκάλο βρίσκει τον Μπονανότε που έχει χώρο μπροστά του. Έφερε την μπάλα μπροστά ο Μπονανότε. Κάνει την κίνηση για να αποφύγει τον αντιπαλό του. Δεν τα κατάφερε. Πολύ καλό μαρκάρισμα. Νομίζω τον Καρασαλίδη, ναι, καλά νομίζω. Βγήκε πάνω στον Μπονανότε και παρά το γεγονός ότι είναι πιο γρήγορος και πιο βραχής όμως ο Μπονανότε, μια χαρά θα πήγε ο Καρασαλίδη στο μαρκάρισμά του στην προκειμένη περίπτωση. Την παλιά του Κυριακίδη με στόχο τον Βέλιο. Πολύ ωραίο κοντρόλ και κατέβασμα από τον Λαμπρόπουλο. Πως παίζει και κάθετα για τον Μπονανότε. Κορδέρο, ξανά Μπονανότε. Στα άκρα για τον Μπακάκη. Μπακάκης βρίσκει τον Κορδέρο. Αποφεύγει ωραία το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Κρατάει την μπάλα και τώρα παίζει κάθετα για τον Τζιμπούρο. Τζιμπούρο με τη μία για τον Μπονανότε. Ο Μπονανότε αφήνει την μπάλα να περάσει μπροστά του και κερδίζει το φάουλο από τον Καρασαλίδη. Ο κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Του σήκωσε και τον Μπονανότε. Ζητώντα συγγνώμη για του συμπαίκτε που τα έχει ο Καρασαλίδη που δεν τον βοήθησαν στην αλληλοκάλυψη στην φάση. Εδώ είναι η τρίπλα του Μπονανότε και το καθαρό φάουλ του Καρασαλίδη. Πάπλος στο πόδι του και βρήκε ψηλά στο μυρό τον Μπονανότε. Και ο Στάνος βάζει τον αφρό και στείνει το ανθρώπινο τείχος των παικτών του Ηρακλή στην σωστή απόσταση. Μπονανότε γκρινιάζει ότι είναι πολύ κοντά οι παίχτες του Ηρακλή, το τείχος. Θάνος δεν συμφωνεί. Επιμένει ο Μπονανότε. Δεν είναι μυστικό ότι είναι σπεσιαλίστα στις εκτελέσεις ο Μπονανότε. Η μπάλα πάνω στο τείχος. Ο
Κορδέρο έκοψε, ο Μπονανότε ξανακέρδισε μπάλα χωρίς φάουλ. Από τώρα λέει ο Θάνος που ήταν κοντά στην φάση. Πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Προσπάθεια του Κυριακίδη. Τον οποίο βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Το πλάγιο που εκτελέστηκε από τον Μποκουβάλα, και ενώ έχουμε μπει εδώ και αρκετά δευτερόλεπτα στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Τάκλιν, καθαρό, πάνω στον Μπονανότε από τον Πασά. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση όπου ο Μπονανότε ζήτησε και δεύτερο φάουλ στο ίδιο σημείο από τον από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Λευτέρης Τζόγλου. Γίνομαι ο Θάνος και γιατί προχώρησε αρκετά μέτρα για να εκτελέσει το πλάγιο ο Μπακάκης. Σημώδης κόπηκε από τον Βέλιο η πάσα του Πασάγια του Λουκίνα, είναι δυνατή, δεν μπορέσει να την προλάβει ο Γιάννης Λουκίνας. Εδώ είναι θετικός του Ηρακλή και εδώ είναι ο πορτιέρο Τσάικ, ο Μπαρόχα που θα δώσει συνέχεια στο μάτς με ένα δυνατό βολέ. Είδαμε και τον Μπονανότε και τον Τζιμπούρ να τα λένε. Δεν μπορούσε ο Τζιμπούρ να φέρει την μπάλα μπροστά. Έκαψε ο Κυριακίδης, ο οποίος θα πασάρει, δοκίμασε να πασάρει για τον Λουκίνα, δεν πέρασε πάσα του. Μπουκουβάλας, περιμένει και ο Βέλιος και ο Λουκίνας. Ο Μπουκουβάλας φρέναρε, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί που την έχασε από τον Τζιμπούρο ο Ιντζόγλου. Και τώρα με τον Μάνταλο η ΑΕΚ δοκιμάζει να βγει στην επίθεση. Περιμένει ο Πέχαρτ, έχει κάνει κίνηση ο Μπονανότε, ανεβαίνει και ο Τζιμπούρ. Η πάσα του Μάνταλο για τον Μπονανότε δεν πέρασε από τον Καρασαλίδη. Μία ακόμη καθοριστική παρέμβαση του Καρασαλίδη και στη συνέχεια ο Σαραμαντάς είναι αυτός που δοκίμασε να βγάλει τον Ηρακλή μπροστά. Αλλά ούτε αυτός τα κατάφερε, κόπηκε από τον Μπακάκη. Ο Σιμόνης σταματάει και μετά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, διότι βλέπει τον συναδελφό του, τον Σαραμαντά, να είναι πεσμένο στο χόρτο. Σαραμαντάς που ζητάει φάουλ από τον Θάνο. Εδώ είναι η προσπάθεια του Σαραμαντά. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Η Άγκη Μπόλ θα πάρει την πρόκριση για την ημιτελική φάση, όπως την είχε πάρει και τη σεζόν 2003-2004, την τελευταία φορά που δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το κύπελλο Ελλάδας στην προημιτελική φάση. Αυτή είναι η ένατη φορά που ζευγαρώνουν στο κύπελλο Ελλάδας. Φτάσει τις 7 προκρίσεις η ΑΕΚ, 2 έχει ο Ηρακλής. Μάλιστα τις 2 πρώτες φορές που αναμετρήθηκαν προκρίθηκε ο Ηρακλής, τις 7 επόμενες και συνεχόμενες έχει προκριθεί η ΑΕΚ. 7 με την σημερινή. Παίκτες του Ηρακλή που τουλάχιστον θα ψάξουν σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα συν τα λεπτά των καθυστερήσεων το γκολ της ισοφάρισης για να αποφύγουν την ήττα. Η ΑΕΚ με τη σειρά της θα προσπαθήσει να διατηρήσει αυτό το υπέρ της 1-0 για να συνεχίσει και το απόλυτο μέσα στο 2016. Έχει 8 στα 8 αν κερδίσει και σήμερα θα φτάσει τα 9 στα 9. Τελευταία της ήταν εκείνη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το πρωτάθλημα από τον Λεβαδιακό. 2 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις όπως με ενημερώνει ο Πάρης Τσελεπίδης. Ίσα ίσα για τις 4 αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε δεν υπάρχει μεγάλο νόημα πια στο μάτς. Γύρισε πίσω ο Κολοβέτσιος στον Παρόχα. Το βολέ το οποίο
βρίσκει αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Τσιλιανίδη. Ο Τσιλιανίδης άφησε για τον Ιντζόγλου. Ο Ιντζόγλου έψαξε να βρει τον Κυριακίδη, λανθασμένα έκοψε ο Γκάλο. Ο Μάνταλος και ο Τζιμπούρ ανέβασε τον Σιμόες, αυτός για τον Κορδέρο. Ξανά Τζιμπούρ, ο οποίος δεν νομίζω ότι θέλει σε ένα πλασάρι. Πιθανότατα ο αέρας δηλαδή σε τέτοιου είδους κατεύθυνση στην μπάλα. Νομίζω ότι θέλει να σηκώσει την μπάλα για συμπαίχτη. Όπως και να έχει, Περνής δεν είχε πρόβλημα. Μπλόκαρε. Θα το χαμογελάω ο Τζιμπούρ. Ο Βέλιος πήρε την κεφαλιά με στόχο να βρει τον Λουκίνα. Απομάκρυνε ο Κολοβέτσιος και σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι και σε δεύτερο με τα πόδια. Βρίσκοντας μάλιστα και τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος για τον Μπονανότε και από εκεί για τον Σιμόες. Κάνει κίνηση ο Πέρχαρντ. Ο Σιμόες επιλέγει τον Μπονανότε. Τώρα κάνει κίνηση ο Τζιμπούρ. Αυτό ψάχνει να βρει ο Μπονανότε. Πολύ ωραία πάσα. Ο Τζιμπούρ κατεβάζει, προσπαθεί να εκτελέσει. Δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή. Ενδεχομένως την τελευταία ευκαιρία της ΑΕΚ στο μάτς. Μάκρυνε ο Καρασαλίδης. Δεν μπόρεσε ο Σιμόες. Πήρε ο Τσιλιανίδης. Πέρασε για τον Πασά. Πάσα το τελευταίο για τον Λουκίνα, δεν ήταν καλή. Έκοψε ο Κολοβέτσιος. Για την μπάλα ο Σιμόες. Ο Μπονανότε. Ο Κορδέρο. Τζιμπούρ. Προσποίησή του. Γυρίζει πίσω. Για τον Γκάλο. Μάνταλος. Μπονανότε και ο Κορδέρο. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ ο Θάνος να σφυρίξει για τελευταία φορά. Αν και εδώ η ΑΕΚ θα έχει μια τελευταία προσπάθεια με τον Τζιμπούρ. Δεν θα αφήσει ο Θάνος να ολοκληρωθεί η επίθεση. Θα σφυρίξει για τελευταία φορά το τριπλό σφύριγμα που επιβεβαιώνει και τυπικά και την νίκη της ΑΕΚ και στο δεύτερο μάτς με 1-0 στο Καφτατζόγλιο με γκολ του Μάνταλου και την πρόκρισή της με συνολικό σκορ 5-1 αφού είχε κερδίσει με 4-1 το πρώτο μάτς στο ΑΚΑ.